Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 λεπτά μετά τις 7. Έλα, επιτέλους, δύο εβδομαδούλες και τελειώσαμε. Τίποτε. Πότε πληρωνόμαστε, Βασίλη? Λοιπόν, αργούμε. Αργούμε πάρα πολύ, διότι θα φτάσει μέχρι 31 αυτός ο μήνας. Είναι η επόμενη Παρασκευή. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τα τσιμπήσουμε ούτε καν μια μέρα νωρίτερα, όπως είμαστε συνηθισμένοι. Αλλά δεν πειράζει, γιατί τουλάχιστον πάμε καρφί για καλοκαίρι. Πάμε, τώρα. Ναι. Φεύγουν και οι σκόνες σιγά σιγά, σου λέει. Μέχρι την Τετάρτη, παιδί μου. Φεύγουν και οι συννεφιές και από σήμερα επιτέλους επίσημα θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες 29, 30. Ορθώς έχεις βάλει τα ξώμα. Τα ξώμα, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα με τα ξώμα. Εγώ εξακολουθώ μία κρυώνω, μία ζεσταίνομαι. Μη μου πείτε ότι δεν ισχύει. Σου. Δεν είναι δικά μου τώρα αυτά. Δικά σου τώρα αυτά. Μη μου πείτε ότι δεν ισχύει για όλους. Δικαίωμά σου, απενοχοποιήσου πρώτη, για να μην λέτε μετά ότι εμείς σας αυτά και σας κοροϊδεύουμε. Απενοχοποιήσου τώρα. Απενοχοποιήθηκες. Δεν το έχω ξεπεράσει εγώ ακόμα αυτό. Πρέπει να δω το σποντ αυτό τη φανταστική διαφήμιση για το θέμα τη περίοδου τη γυναίκα, για να το εμπεδώσω καλύτερα. Υπάρχει σποντ. Ναι, έχει βγει. Μίλα μου, το αρμόδιο Υπουργείο. Από το αρμόδιο Υπουργείο είναι τώρα να μου ζουν κάτι τέτοιο. Ωραία. Απενοχοποιηθείτε οι γυναίκες με το θέμα της περίοδου. Βέβαια, μωρέ, απενοχοποιηθείτε. Ήδη από μικρά τα κορίτσια, ας πούμε, με τα σχολεία και όλα αυτά, απενοχοποιηθείτε. Και μετά κι εσείς ως εργαζόμενες που μου έρχεστε και υποφέρετε και κλείνεστε στα μπάνια, απενοχοποιηθείτε να τελειώνουμε. Ωραία, απενοχοποιούμε. Κάνω εγώ την αρχή. Μπράβο. Και έχω και τα διαόλια μου. Α, μπράβο. Εμένα έρχονται με τα διαόλια μου κιόλα. Σημαντική απενοχοποίηση. Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι πάντα την αδερφή μου, ας πούμε, να τη βλέπω περίεργα και να μου λέει: θα πας σε μίνι μάρκετ? Ναι, μπορείς να μου πάρεις σοκολάτες και popcorn, τα οποία και έτρωγε ταυτόχρονα. Οπότε είχαμε συνεννοηθεί. Παιδιά, συγγνώμη, τώρα το θυμάμαι. Έβλεπα αυτό το σποτ τόσο Σαββατοκύριακο. Παίζαμε πάρα πολύ στην τηλεόραση. Και ρε, παιδί μου, σκεφτόμουν ότι ο παππούς μου, ας πούμε, εμένα γενικά στην οικογένειά μου οι γυναίκες είχαν περίοδο μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Μάλιστα. Πήγαινε λοιπόν, θέλαμε τον παππού μου στο σούπερ μάρκετ και του λέγαμε: θα μας πάρεις αυτό. Ερχόταν πίσω. Και τρία πακέτα νυκτός. Γενικά, και ερχόταν πίσω, άνοιγε τη σακούλα και έλεγε: με φτερά. Χωρίστερα. Μεγάλες. Μικρές. Σταμάτα. Νέρι τον παππούλι. Ήξερε, μέτραγε και τις σταγονίτσες. Τα πάντα. Μπράβο, παππούς. Άντε, πάρτε τις και τελειώνετε. Με κοιτάνε καλά-καλά στο σούπερ μάρκετ. Μπράβο. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και... Έφερα τα ταμπούν. Τα μικρά με τα φτεράκια είναι της βασιλικής, τα άλλα τα μπαμπάτσικα. Όλη αυτή τη συζήτηση μου έχει μείνει ότι οι γυναίκες στην οικογένεια της Ιωάννας είχαν περίοδο μέχρι μεγάλη ηλικία. Πολύ, ναι. Γιατί φτάνανε μεγάλη ηλικία. Βαστάνε πολύ. Οι άντρες στην οικογένεια της Ιωάννας φεύγουν. Αγοράζουν ό,τι είναι να αγοράσουν. Ακριβώς, τους στέλνουν να αγοράσουν και μετά φεύγουν. Αλήθεια είναι ότι έτσι είναι. Να τους μείνει. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι υπάρχει ολόκληρο κίνημα, τέλος πάντων, ή μια συζήτηση ολόκληρη που αφορά, σας το είχα πει και τις προάλλες, την. Πώς να το πω τώρα, την αντιμετώπιση μας. Την απενοχοποίηση που λέμε. Την απενοχοποίηση της περίοδου. Αυτό λέμε, γι' αυτό τώρα τα έφερα. Απενοχοποιήθηκε ο Άννας. Εγώ απενοχοποιήθηκα και είπα και τα διάολια μου. Βεβαίως. Όχι μόνο την απενοχοποίηση της περίοδου υπό την έννοια ότι έχεις περίοδο, δεν είσαι καλά σήμερα, έχεις τα νεύρα σου. Ακόμη και το πώς φαίνεται, ας πούμε, στις διαφημίσεις που έχουμε συνήθιση να τη βλέπουμε ως μια μπλε, ως τον μπλε υγρό, ας πούμε. Το οποίο σου λέει δεν είναι μπλε υγρό, είναι ξεκάθαρα κόκκινο και να το λέμε και δεν υπάρχει λόγος να ντρεπόμαστε, ας πούμε. Ναι, πάντως εντάξει, το μπλε υγρό το βλέπουμε και σε διαφημίσεις για πάνες μωρών. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε τη σκατούλα. Συγγνώμη τώρα, έτσι. Ναι, εγώ δεν το έθεσα, δεν πήρα θέση. Απλά έθεσα το ζήτημα ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση η οποία μπορεί να αγγίζει και την υπερβολή με την έννοια ότι. Μπορεί το μπλε υγρό απλά να είναι λίγο πιο εμφανίσιμο στην οθόνη. Δεν σημαίνει ότι μισούμε το κόκκινο υγρό. Ναι, ακριβώς, δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων, καλημέρα. Ούτε κάπου κάποιος πιστεύει ότι είναι μπλε υγρά. Πώς είστε, τι μου κάνετε, σας ρωτάω. Μην αρχίσετε να με βρίζετε πάλι ότι ρωτάω στους Σοκράτες. Είναι βλακία αυτό. Ρωτάω και τους Σοκράτες μου, λοιπόν, τι κάνετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ανυπομονώ να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Καλό Δημήτρη, να με τέλος. Να σε ρωτήσω, βγήκε τώρα ένα δημοσίευμα. Βγήκε ένα δημοσίευμα που λέει έχει την Taylor Swift στην συναυλία που είχε πάει στη Σουηδία τώρα. Όχι, με μία πιπηλιά στο λαιμό.
Την είδατε εσείς αυτή? Ένα κατακόκκινο πράγμα τόσο. Την πυπήλησε αυτός. Τόσο κοντά δεν ήμασταν. Την πυπήλησε αυτός. Πληρώσαμε ένα σκασμό λεφτά, ήμασταν αρκετά κοντά, αλλά τόσο κοντά δεν ήμασταν. Ποτέ δεν είσαι κοντά στο Eras Tour της Taylor Swift. Αυτό είναι κανόνας. Για να μπορέσεις να δεις πιπηλιά, τέλος πάντων. Πραγματικά έβλεπα, ας πούμε, που έχουν πάει κάτι κορυφαίοι του Hollywood και έλεγες, ρε φίλε, αν κάθεται αυτός εκεί, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν έχει καλύτερα, δεν έχει πιο κοντά και είναι ένα θέαμα για να το βλέπεις κυρίως από τις οθόνες. Από τις οθόνες κυρίως, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, εγώ αυτό παρατήρησα είναι ότι ή είναι πολύ χαλαρή, γιατί είναι μέρος, θα σου εξηγήσω ποιο είναι το στυλ και η εικόνα, τέλος πάντων, το προφίλ που πουλάει. Γιατί μπορεί να είναι στο πλαίσιο ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος, μπορεί απλά να μην την νοιάζει που έχει φάει και λίγο παραπάνω. Αλλά ότι εγώ μια κυλίτσα την είδα. Αγάπη, με το κορμάκι, το Versace, αυτό το πολύχρωμο, το στραφταλιζέ και την πότα την ίδια. Αυτό είναι το πρώτο που βγαίνει. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ναι, του Eras Tour και την έχουμε δει όλη αυτή τη την περίοδο. Αυτή η φωτογραφία είναι αυθεντική, δεν την έχω πάρει από το Ιντερνετ. Ωραία. Που κοιτάζει ψηλά, που γελάει. Ήτανε γιατί λίγο... συγκινήθηκε πολύ. Ήταν η δεύτερη φορά που. Ήταν η δεύτερη συναυλία στην Ευρώπη. Πάλι στο Χόλμη την προηγούμενη μέρα, δηλαδή ξεκίνησε Παρασκευή, Σάββατο και έχει και χθες. Και είχε σπάσει κάθε ρεκόρ, δηλαδή το Friends Arena εκεί στο Χόλμη ήταν. Είχε σπάσει ρεκόρ προσέλευσης την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη που ήμουν εγώ, δηλαδή έχει γύρω στους. Συνήθως προσέλευση σε συναυλίες γύρω στους 50.000 ανθρώπους, είχε την πρώτη μέρα 60.000 ήδη. Τη δεύτερη μέρα άλλους 60.000 και δεν ξέρω τι έγινε χθες. Δηλαδή περιμέναν 150.000 ανθρώπους και μάνι-μάνι. Με πρόχειρους υπολογισμούς είχαν φτάσει σε 180.000 ανθρώπους. Βέβαια, είναι η απόλυτη περιοδία. Ναι, αυτή έχει συγκεντρώσει ήδη, ήδη 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έσοδα από το Eras Tour στην Αμερική. Τώρα ξεκινάει την Ευρώπη. Και θα την ξεζουμίσει. Τώρα θα μας μαδίσει εμάς από εδώ. Την πρώτη μέρα λοιπόν αυτή τα έπαιξε. Τη δεύτερη συγκινήθηκε, έβαλε τα κλάματα, δεν το πίστευε. Δηλαδή κοίταζε. Σε κάποια φάση έβγαλε και τα ακουστικά που είναι, έχουν για να ακούνε τη φωνή τους. Και απλά απολάμβανε τον κόσμο, άρχισαν να χτυπάνε το μεταξύ τις κερκίδες. Βέβαια, η Swifties. Ναι, παιδί μου, πώς να αισθάνεσαι έτσι που σου χειροκροτάει και σε βλέπει τόσο κόσμο. 60.000 κόσμος. Όπου έπιανε το μάτι σου, όλα τα διαζώματα ήταν γεμάτα. Πω. Τώρα, κόσμος. Είχε κόσμο, επειδή με ρωτήσαν πάρα πολύ. Εντάξει, κατά γενική ομολογία ήταν νεαρά κορίτσια. Ναι, ήταν 15-20 χρονών. Βέβαια. Με γονείς. Δεν ήταν οι γκέι. Δεν ήταν πολύ γκέι. Θέλω να πω, δεν ήταν η γκέι κοινότητα. Δηλαδή να πεις ότι ήταν. Lady Gaga. Μπράβο. Pink. Η Madonna. Ναι. Και η Ariana Grande. Ακριβώς. Ήταν πιο πολύ νεαρά κορίτσια. Αυτή έχει. Είναι το κομμάτι και η συγγνώμη του friendship. Αυτό είναι που μας ενώνει. Δεν είναι. Το σύνθημά της είναι αυτό. Η φιλία, η αγάπη. Ακριβώς. Δεν είναι αυτά τα γνωστά. Να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι απελευθερωμένος. Να. Είναι φιλία, αγάπη, βραχιολάκια πλαστικά. Έχουν βραχιολάκια πλαστικά που τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους ακόμα και με τους αστυνομικούς. Ακόμα και οι αστυνομικοί δεν φορούσαν βραχιολάκια πλαστικά. Πρέπει να έχει τουλάχιστον μια αρμαθιά τόση. Βραχιολόγια πλαστικά είναι σαν. Ξέρετε πώς ήταν κάτι παλιά που ήταν με τα καραμελάκια. Θα θυμάστε που τα τρώγαμε κιόλα. Ναι. Τέτοια είναι. Σαν το κολλεδάκι απλά που χρωστά τις προάλλες. Ναι, απλά έχουν γραμματάκια, γράφουν love, peace και τέτοια. Αλλά και τα έχουν και τα ανταλλάσσει. Μπορώ να ανταλλάξω εγώ με τον Σουηδό. Ναι. Και είναι αυτό. Και έχουν ως και αστυνομικοί. Όλη η φάση ξεκινάει από την πόλη. Η πόλη, όταν έρχεται αυτή, ντύνεται στα χρώματά της. Τα χρώματα της ποια είναι? Στραφταλιζέ. Παγέτα πολύ. Γκλίτερ πολύ. Ροζ, γαλάζιο, πρασινάκι. Ναι, μπότα. Μπότα, μίνι. Φουστάκι, ας πούμε, και μπότα. Και όποιος διαθέτει και θαρρώνει το κουβαλάει μαζί. Ναι, και καουμπόικο καπέλο αν έχεις. Όλοι είναι εντυμένοι έτσι. Βασικά αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους. Όλα τα μαγαζιά, ακόμη και στα σανσέρ, παίζει Taylor Swift. Στα σούπερ μάρκετ, παντού. Και είναι όλη η πόλη χτυπάει η καρδιά της στους ρυθμούς των τραγουδιών της Taylor Swift. Αυτά τα τραγούδια είναι pop τραγουδάκια, κανονικά έτσι ελαφρά. Είδες πόσα ήξερες. Ήξερα αρκετά, ναι. Ναι, με καταβολές στην country μουσική. Αυτή τώρα τι πουλάει? Αυτή πουλάει, επειδή είναι το κανονικό. Δηλαδή δεν πουλάει στα ριλίκη. Δεν σκάει με πολλά και καπνούς και χορευτικά πίσω. Δηλαδή έρχεται κοντά στον κόσμο, δεν έρχεται από πάνω προς τα κάτω. Έχει ωστόσο. Αν υποθέσουμε ότι κάτω είναι το κοινό, δηλαδή αυτό εννοώ. Έχει δύο, λένε, από τα καλύτερα transition που έχουν γίνει ποτέ σε δύο εισόδους της. Ένα νομίζω ότι έχει να κάνει με την σκηνή που σηκώνεται, που δείχνει εκεί τον πολύ τον κόσμο και βγαίνει κάπου αυτή. Αυτή είναι μια σκηνή που έχει βαθμίδες, γίνεται με σκαλιά και αυτό γίνεται με ένα μικρό χειρό. Ανεβαίνει και πάνω από το χειρό κάνει τη μετάβαση. Και το άλλο είναι, μάλλον μου λες, που βουτάει.
Βέβαια, αυτό που είναι και πολύ διάσημη πια η, το στιγμιότυπο αυτό. Όπως είναι η σκηνή, αυτή τελειώνει το τραγούδι και κάνει ένα φουπ και βουτάει μέσα στο πάτωμα. Την ίδια ώρα που όλη η σκηνή έχει γίνει σαν ποτάμι και τη βλέπεις δίθεν να κολυμπάει για να βγει από άλλο σημείο. Και μετά αυτό αρχίζει και προβάλλει κάτω ένα ποτάμι, όπως λέει ο Βασίλης, και μετά αρχίζει η προβολή που φαίνεται αυτή να κολυμπάει. Αλλά ουσιαστικά βουτάει στο πάτωμα βουτάει. Κάτι στρώματα είναι, το έχω δει εγώ στο TikTok. Ενδεχομένως. Επίσης πολύ εντυπωσιακό είναι που έχουν ένα σπίτι κανονικό πάνω στη σκηνή. Μια αγρικία στην οποία. Που καίγεται μετά. Στο τέλος καίγεται, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα ξύλινο. Και δίπλα έχει και ένα πιάνο το οποίο είναι γύρω-γύρω με χλωτάπιτα, έχει γκαζόντο. Και καλά ότι είναι στο. Αυτή έχει ένα κομμάτι της συναυλίας της που είναι αφιερωμένο στις καταβολές της, στην καταγωγή της. Που είναι η folklore μουσική, η country. Και έχει ένα μεγάλο κομμάτι που παίζει country μουσική με την κιθάρα της. Αυτό λοιπόν είναι εκεί στην αγρικία, μετά πάει στο πιάνο. Άλλο επίσης χαρακτηριστικό της είναι. Αυτή τώρα, επειδή έκατσα και έκανα ανάλυση, γιατί τόση επιτυχία. Ενώ, ας πούμε, δεν έχεις ένα κομμάτι να πεις, ξέρω εγώ, τον beat του Michael Jackson, να πεις αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι ένα. Πουλάει κανονικότητα. Δεν πουλάει. Σταριλίκη καθόλου. Και είναι ένα παιδί που από 17 χρόνια είναι ποιήτρια. Είναι δημιουργός μουσικής. Δεν είναι δηλαδή ότι τα δίνει και τα τραγουδάει. Αυτή τα γράφει. Χορτασμένη οικονομικά οικογένεια. Βιωματικά, ναι, βιωματικά γράφει. Παίζει κιθάρα, παίζει πιάνο, τα γράφει, τα τραγουδάει. Αυτό αρέσει πολύ γιατί δείχνει ότι κι εγώ μπορώ. Είναι το κορίτσι κανονικά της διπλανής πόρτας που έκανε αυτό το όνειρο της πραγματικότητα, άρχισε να γράφει μουσική, να τραγουδάει τη μουσική της και αυτό την ταξίδευσε στα πέρατα του κόσμου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Ξαναλέω, είναι μια κανονική κοπέλα, δηλαδή με τα κιλάκια της. Ρε παιδί μου, φαίνεται ότι δεν είναι η γυμνασμένη που το έχει παλέψει. Όχι, που το έχει. Δεν χορεύει καλά, όχι. Δεν γίνεται καλά, είναι αγκούροβα εντελώς. Ναι. Αμήχανη. Τρέχει, όποτε γουστάρει, απλά τρέχει πάνω κάτω τη σκηνή. Αυτό είναι το κρεσέντο της. Κάνει κάτι. Τέτοια. Δηλαδή δεν βλέπεις αυτό που έχει συνηθίσει στη Μαντόνα, στο Μάικλ Τζάκσον. Όμως τι βγάζει. Βγάζει μια πολύ θετική ενέργεια. Και πολύ. Βασικά βγάζει ενέργεια. Βγάζει πολύ χαρά. Βγάζει ότι το γουστάρει. Και ίσως είμαστε σε μια εποχή που παραδίδεται με αλφαγιώτα η σκυτάλη από τους προηγούμενους στους επόμενους. Γιατί τώρα, αν πας στους προηγούμενους, βγαίνει μια κούραση. Δηλαδή, εγώ που είμαι άρρωστος με τον Ed Sheeran, βγαίνει ρε παιδί μου μια κόπωση. Ίσως είναι και ότι. Κρέμασε ο Ed Sheeran. Για να μην σας πω τώρα για τη Μαντόνα. Καλά, η Μαντόνα έκανε κατακρέμασε. Βλέπω Justin Timberlake, ας πούμε. Βλέπω. Γιατί είναι. Beyoncé, παιδιά, έχουν πει ότι πλέον έχει ξεπεραστεί όλο αυτό που κάνει. Ναι. Δηλαδή το show, το φοβερό. Δύο βραχίονες τεχνολογικοί που είχε στήχησαν κάτι εκατομμύρια μόνο και βγαίνει άλλη με το πιανάκι, ας πούμε, και μαζεύει αυτό, το χαρτί. Αυτό λέω. Δεν ξέρω, μήπως εμείς από την άλλη δεν εντυπωσιαζόμαστε πια γιατί τα συνηθίσαμε. Μήπως και αυτό. Ναι, μωρέ. Αλλά γενικά. Καλά, έχουμε δει και στα αθηναϊκά μπουζούκια να κατεβαίνει Δέσποινα με λαμπάκια, να βγαίνει Κωνσταντίνα μετάλογα πάνω στην πίστα. Δεν είμαστε τίποτε. Τώρα όμως δεν έχει πια. Τώρα ανοίγει στα δύο η σκηνή και βγαίνει από μέσα ο τραγουδιστής. Δεν έχει πια αυτά τα πάνω, κάτω, δεξιά-αριστερά που βγαίνανε. Ουσία τώρα. Ουσία και περιεχόμενο. Είναι και η εποχή. Ίσως και εμείς πια είμαστε μια γενιά, ξαναλέω, που τα συνηθίσαμε αυτά. Σε κάθε περίπτωση. Το κανονικό είναι το, αν με ρωτούσε κάποιος με μία λέξη να χαρακτηρίσω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, αλλά το όχημά της είναι ότι είμαι κανονική. Δεν πουλάει φανφάρα. Όλη η προσέγγιση, δηλαδή θα δεις ας πούμε στη σκηνή την Beyoncé να συμβεί ένα μικρό ατύχημα στο ρούχο, στο παπούτσι, είναι όλοι εκπαιδευμένοι μουσικοί, χορευτές, παραγωγοί να το διορθώσουν την ώρα που αυτή τραγουδάει και να φανεί ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Καλέ της τέλος της έφυγε το τακούνι στη σκηνή. Και λέει, μισό λεπτό, ναι, παιδιά, ναι. Να το σπάσω και το υπόλοιπο να μην με ενοχλεί να το βγάλω. Ανέβασα και ένα. Και συνεχίζουμε εμείς. Ανέβασα όμως και ένα που είπες ότι δεν είναι κοντά. Ένα. Το είδες στο στιγμιότυπο που ανέβασα από την αυλία. Τα είδα τα περισσότερα. Σε αυτή σκύβει. Όχι, εγώ τρία ανέβασα. Τα άλλα είναι ριπόστ. Ναι. Δικά μου. Από την αγκάλιασε. Με το παιδί. Αγκάλιασε το παιδί, του δίνει και το καπέλο. Νομίζω ότι ήταν επιλεγμένο το παιδί αυτό. Όχι στημένο, απλά επιλέγουν έναν για να μην χυμίξουν όλοι πάνω εκεί στο μπροστινό. Το κάνουμε και στο Ρουβά, το ξέρω. Λοιπόν, καλά, από εκεί θα το έχει δει η Τέιλορ. Η Τέιλορ Σουίφτ είχε αντιγράψει στο Ρουβά. Το χρόνο σταματάω, σκύνω το τραγούδι. Και ανέβαζα μια κοπέλα πάνω που το ξέραμε. Α, τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Η Τέιλορ σε ποιο το έκανε. Την χόρευε ο Σάκης και μετά την παίρνανε οι συγκριτάδες όμως. Ελάτε.
Τώρα αυτό πόσο παλιακό ακούγεται, σας ακούγεται το 2024. Το ότι ανέβαινε, γατζωνόταν πάνω από το ρουβά. Δηλαδή να τα πεις τώρα στα παιδιά, δεν θα, στο, θα σε κοιτάνε καλά-καλά. Ποιος είναι ο ρουβάς, γιατί να γατζωθείς. Βέβαια κάνουν κάτι χειρότερα με τους τράπερς. Δηλαδή βλέπα πήγε λίγο Σνίκ τώρα το Σαββατοκύριακο, το είδατε αυτό? Όχι. Λοιπόν πήγε, βγήκε ο τίτλος τώρα, ποιος ξέρει πόσα λεφτά να πήρε κι αυτός. Ότι πήγε ο Σνίκ στο Ναύπλιο ή στο Άργος, στο Ναύπλιο νομίζω. Τέλος πάντων. Και αγόρασε ένα ρολόι 116.000 ευρώ. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει ότι είναι το πλάνο να προχωρά στους δρόμους του Ναυπλίου. Και τον κυνηγάνε. Γύρω-γύρω πιτσιρίκια να τον κυνηγάνε. Μιλάμε για λεφούση. Λεφούση. Και πηγαίνει αυτός, παίρνει το ρολόι. Τώρα ποιος ξέρει, τον πλήρωσαν από το Χρυσοχοΐο. Ήταν εμπορικό. Το πήρε το ρολόι. Το επέστρεψε το ρολόι. Αλλά τα παιδιά να φωτογραφηθούν το Σνίκ. Και αυτού δεν ξέρω πολλά τραγούδια. Κανένα βασικά. Αλλά εμπιστεύομαι ότι υπάρχουν. Ναι, απλά ναι. Εγώ δεν τα ξέρω. Σπάσα λίγο τη μέση. Yeah. Okay. Αλλά ναι, αυτό α πούμε τώρα θα μου πει. Ναι, δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ένα πιτσιρικά να μου πει πόσο παλιακό του φαίνεται αυτό που περιγράφω με το ρουβά και να τον δω να μου κάνει τέτοια. Γιατί τα διασκατάει. Πάντως... Τώρα ο ρουβά ήταν και ένα pop idol. Άικον καλέ, το απόλυτο είδωλο. Ένα είδωλο άικον το οποίο ήταν παγκόσμιο. Έχει ως εικόνα, όχι ο Σάκης. Ενώ η εικόνα αυτή ήταν πουλάκι παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Τώρα αυτό τώρα με το δεν ξέρω. Ο Σνίκ ούτε φούστα έχει βάλει ποτέ αυτή τη Βαλεντίνο την καταπληκτική. Με τα καμούφα κάτω του Σάκη. Ούτε έχει βγει με το τσίγκινο βρακάκι και τα φτερά τα μεταλλικά. Αλήθεια. Δεν έχει σίδερα καρδιά. Βγει τώρα, τι ωραίο τσίγκινο βρακάκι αυτό. Ήταν λοιπόν. Ωραίο. Τι ωραία που πέρασε πραγματικά. Εγώ παιδιά τι να σα πω. Με συχάθηκε ο καναπέ. Κάποια στιγμή πιάσα τον εαυτό μου να βλέπω την ταινία. Ο αστυνόμος Τσαχπίνης. Τι ταινιάρες έχουμε ρε παιδί. Αστυνόμος Τσαχπίνης, παιδιά φανταστική. Πού τα βρεις αυτά. Έχω να σας πω πάρα πολλά. Έχω στεναχωρηθεί με την χώρα μας πάρα πολύ. Ως Δημήτρης τώρα, όχι ως Ελληνάρας που βγαίνει έξω και τα βλέπει όλα καλά κτλ. Πολλές φορές εγώ βρίζομαι με την Ιωάννα που με εκθιάζει το Ντουμπάι. Αλλά το είδα με τα μάτια μου και το συζήτησα και με τους κουμπάρους μου που μένουν στο εξωτερικό. Και όντως με πολύ αγάπη ρε παιδί μου για την Ελλάδα. Όχι τώρα για να το παίξουμε ότι και καλά να βρίζουμε τη χώρα μας. Την αγαπάμε και γι' αυτό μένουμε και εδώ και γι' αυτό και θέλουμε και εδώ. Ό,τι καταφέρουμε στη ζωή μας, το καταφέρουμε στο πλαίσιο αυτή, στα σύνορα αυτή τη χώρα. Πες και το άλλο. Γι' αυτό φορολογούμαστε εδώ. Καλά, και αυτό. Και συνειδητά φορολογούμαστε και το θέλουμε και την τρώμε. Πάρτε τα μας. Θέλουμε να μην κλέβουμε. γιατί εδώ, όπως ξέρετε, όλα είναι εφικτά. Όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Πάμε τώρα να δούμε που πηγαίνουν τα λεφτάκια μας. Α, μπράβο. Μπας περιπτώσει, θα τα πω αυτά. Όπως επίσης και σειρά, είδα να βάλετε Vodafone TV, παιδιά, γιατί είδα το. Πώς λέγεται, κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Να, το πρώτο της ημέρας. Το πρώτο της ημέρας αυτό, ναι, όντως. Φταίει και 24. Το gentleman. Το gentleman. Το gentleman του Guy Ritchie. Του Guy. Εγώ έχω εκστασιαστεί. Βέβαια, έχω δει μέχρι το τέταρτο επεισόδιο. Έχω ακούσει ότι μετά το τρίτο λίγο σπάει. Τι τύπος είναι η σειρά αυτή? Είναι λίγο ταραντινίζει. Μάλιστα. Ταραντινίζει. Είναι αυτά του Guy Ritchie, ρε παιδί μου, που έχουν λίγο. Εκεί που έχει τα πλάνα, μπορεί να αρχίσει να ζωγραφίζει κάτι πάνω στο πλάνο. Μάλιστα. Ή να γράφει σημειώσεις πάνω στο πλάνο. Ναι, ναι. Ταραντινίζει. Είναι εκεί που κάθονται οι δύο και μιλάνε. Καταρχάς, ο κακός ή ο άλλος αρχίζει και λέει μια ιστορία που καταλήγει σε ένα θάνατο έτσι πολύ βάρβαρο. Μπορεί εκείνη τώρα που κάθονται οι δύο και μιλάνε και τρώνε να του τυνάξει τα μυαλά στον αέρα. Α, χωρίς. Α, κλασικά του. Guy Ritchie που ταραντινίζει λίγο. Τέλος πάντων, είναι μέχρι το τέταρτο επεισόδιο, είναι φανταστικό. Είναι ωραίο, είναι περιπέτεια. Έχει μέσα ναρκωτικά. Έχει βαρόνους. Έχει αριστοκράτες της Αγγλίας, της παλιάς Αγγλίας. Πολύ σημαντικό. Τώρα είναι. Απλά είναι μια υπόθεση που θα σας την πω στα 5 πρώτα λεπτά. Δηλαδή δεν είναι spoiler αυτό. Είναι ότι φωνάζουν ένα τύπο ο οποίος είναι στρατιώτης και. Υπηρετεί τη θητεία του στο εξωτερικό κάπου. Αυτός είναι και πολύ όμορφος. Ομολογουμένος, πολύ ωραίος άντρας. Ο πρωταγωνιστής είναι φανταστικός. Τον φωνάζουν πίσω στην Αγγλία που είναι η οικογενειακή έκταση. Είναι ευγενής απάρεντλη αυτός, προφανώς. Είναι αριστοκράτης από την Αγγλία. Και τον φωνάζουν στην. Στο πατρικό του τέλος πάντων, μια τεράστια έκταση, ένα τεράστιο αρχοντικό, ένα σχεδόν κάστρο, ένα πολυτελές, μια έπαυλη, πολυτελής έπαυλη, συγγνώμη, όχι κάστρο, ναι, και του λένε ότι ο πατέρας σου είναι στα τελευταία του, έλα. Πηγαίνει λοιπόν, πεθαίνει ο πατέρας του. Ο πατέρας του πριν πεθάνει του λέει: πρόσεχε τον αδερφό σου. Ο αδερφός του είναι ο πρωτότοκος, ο οποίος είναι τσαλαφός, βουτυγμένος στην κόκα κτλ. Και έρχεται όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο, σας λέω τώρα,
της αριστοκρατικής Βρετανικής επαρχίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Βρετανικής περιφέρειας. Πάνε και έρχονται τα βούτυρα και τα χαβιάρια. Τα βούτυρα, τα χαβιάρια, το τσάι. Εκεί που κάθονται πρέπει να πιούν το τσάι τους. Ακόμη και με αυτούς που τους απειλούν τη ζωή τους. Λέει τα πιούμε ένα τσάι τώρα μια στιγμή και μας σκοτώνεται μετά. Ναι. Είναι τελείως τέτοια φάση. Είναι μια ζαχαρίτσα κτλ. Είναι αυτό. Τεράστια έκταση. Η αγρικία με τον μυστήριο, τον φύλακα, ο οποίος προσέχει το. Είναι ο φύλακας του, της έκτασης τέλος πάντων του κτήματος κτλ. Εκεί λοιπόν έρχεται ο συμβολιογράφος να διαβάσει τη διαθήκη και την ώρα που διαβάζει τη διαθήκη διαβάζει ότι λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι η βούληση και η επιθυμία του πατέρα είναι να περάσει όλη την περιουσία. Φανταστείτε το κελάρι μόνο, κοστίζει 3 εκατομμύρια λίρες γιατί έχει. Είναι 9 κρασιά τα οποία είναι μια συγκεκριμένη σοδιά και μια συγκεκριμένη χρονιά. Που έχει ένα η Βασίλισσα, ένα έχουν τα ανάκτορα ένα άλλο έχει δεν ξέρω ποιο και τα υπόλοιπα τα έχουν αυτοί. Τι πάθαμε, τέτοια να γίνει κανένα λάθος να πιεις τα ακριβό. Ακριβώς. Τέλος πάντων, διαβάζει λοιπόν ο συμβολιογράφος ότι όλη αυτή η έκταση και τα κρασιά κτλ. Τελικά δεν περνούν όπως ήθιστε και όπως λέει και το δίκαιο, το αγγλικό. Το μαφιόζικο. Το αγγλικό, αγγλικό. Γιατί, το βρετανικό, γιατί ξέρεις, στη Βρετανία δεν υπάρχει σύνταγμα. Ναι. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κείμενα όπως είναι η Μάγνα Κάρτα. Τα οποία στηρίζονται και παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι η Μάγνα Κάρτα. Τέλος πάντων, ότι όλη η περιουσία περνάει στον δεύτερο, στον στρατιώτη. Μούφα. Περίμενε. Ο οποίος έχει και τα φόντα, ρε παιδί μου. Σας λέω, είναι leader, ο άνθρωπος έχει αρχηγική στόφα, είναι στρατιώτης, είναι αποφασιστικός. Ο άλλος είναι τσαλαφός, βουτυγμένος με στικόκα κτλ. Τρελαίνεται ο άλλος με στικόκα. Εν κατακλείδη, και εδώ σταματάω γιατί είναι πραγματικά τα 10 πρώτα λεπτά, δεν σας λέω spoiler, απλά το λέω με πολλά λόγια. Αυτός το αποκαλύπτουν. Ναι. Αυτοί που πρέπει να το αποκαλύψουν. Δεν το ξέρει η οικογένεια, τουλάχιστον όταν ξεκινάει η σειρά, αυτό μαθαίνουμε. Ότι ο πατέρας έχει κάνει ένα deal, μια συμφωνία φοβερή, και όλη αυτή η έκταση των πολλών εκταρίων και στρεμάτων από κάτω έχει μια φοβερή, τη μεγαλύτερη από τις 12 στην Αγγλία, μονάδα παραγωγής φούντας. Υπέροχα. Γιατί αυτό έχει υπονοηθεί και σε άλλες ταινίες και σειρές. Ότι αυτοί οι αριστοκράτες της Αγγλίας, οι οποίοι από ό,τι μετά δεν είχαν. Όχι, το έχω ξαναδεί και σε άλλη ταινία. Δεν είχαν εισόδημα αυτοί. Ή πούλαγαν, ή τα έδιναν για να κάνουν περιοδίες τουρίστες κτλ. Αλλά και πάλι, πόσο να. Γιατί τα λειτουργικά έξοδα ενός τέτοιου κτήματος και της έπαυλης. Του κελαριού, έχουν αλόγα, έχουν στάβλους, έχουν αμάξια. Για να μπορείς να τα διατηρήσεις και να τα συντηρήσεις όλα αυτά, τα χρήματα δεν τα βρίσκαν. Και έχει υπονοηθεί σε διάφορες ταινίες και σειρές που έχω δει ότι έχουν δώσει. Και σε άλλη σίγουρα το έχω δει, 100% το έχω δει. Ότι έχουν δώσει μέρος της έκτασης τους επειδή αυτά δεν ελέγχονται και από την κυβέρνηση και την αστυνομία. Γιατί είναι ιδιωτικές. Βάζεις και γύρω-γύρω μια σειρά καλαμπόκια. Δώστε τα δεντρίλια. Όχι, αυτό είναι όλο από κάτω. Όλο από κάτω. Όλο από κάτω και έχει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής φούντας εν γνώση του πατρός του. Μα τι. Το οποίο το έχει περάσει. Προφανώς το έχει περάσει γιατί σου λέει ότι αν είναι κάποιος να πάρει τις αποφάσεις είναι αυτές. Και αυτός λοιπόν αναλαμβάνει. Πώς θα φέρει λίγο τον αδερφό του, τον οποίο τον, με το που ξεκινάει η ταινία, ο αδερφός του χρωστάει 8 εκατομμύρια λίρες. Τέλεια. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτός θέλει να καθαρίσει τη φάση, να διώξει τους ναρκέμπορους και να παραδώσει στη μητέρα του το σπίτι και την έκταση καθαρή από όλη αυτή την κατάσταση και να τελειώσει έτσι η σειρά. Έτσι θέλει αυτός τον πρωταγωνιστή. Εδώ μας λέει Τίνα ότι ο πρωταγωνιστής αυτής της σειράς είναι Έλληνας. Το έχω ξαναδεί, ρε γάμο. Είναι Έλληνας, λέει. Μην είναι από το Φάληρο καλά και τον έχει ξαναδεί. Για τσεκαρέτο. Παιδιά είναι φοβερός αυτός. Πάντως, ρε παιδί μου, τώρα ασχέτως με τη σειρά αυτή και με όλες. Η Ελένη μας το λέει ότι είναι Έλληνας, λέει. Ναι, ναι. Πώς το λένε, κάτσε να μας πούνε τώρα τα παιδιά. Ανάστη. Φαντάζεσαι, Τάσος. Έχει γίνει πάντως μεγάλο hype με τη φάση ναρκωτικά και ναρκέμπορη στις σειρές και στις ταινίες. Το έχουμε κάνει, ας πούμε, ότι είναι το. Είδαν ότι πιάνει κιόλας γι' αυτό. Λοιπόν, μάπες. Σήμερα είναι 20 Μαΐου, πάει ο Μάιος. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Όμως, η φάση είναι η εξής. Ανοίγουμε τις πόρτες, τα παράθυρα, ανοίγουμε τις καγκελόπορτες, ανοίγουμε τους φράχτες και μπαίνετε μέσα και κάνετε ό,τι γουστάρετε. Θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας, θέλετε να ξεσπάσετε, θέλετε να το γιορτάσετε. Είστε ενθουσιασμένοι, είστε παραπονεμένοι, είστε αγχωμένοι, είστε αγανακτισμένοι, όπως και εμείς είδατε. Ξεκινήσαμε και είπαμε από Στοχόλμη, Taylor Swift, περάσαμε στην. Πώς είναι Σουηδία, Ελλάδα, θα τα πούμε αυτά μετά. Και καταλήξαμε σε μια σειρά. Ό,τι γουστάρετε να πείτε,
Αν δεν γουστάρετε να πείτε τίποτα, ελάτε, αράξτε. Παραγγείλτε τις μουσικές σας, γιατί αυτό είναι το My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Δεν έχουμε playlist. Πάρτε και ζητήστε τραγούδια. Ό,τι γουστάρετε, να πω καλημέρα στους ταρίφες μου, τους αγαπημένους και στους πελάτες που έχουν τα κότσια και ακούνε Mappe Show. Τι να πω, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στους αυτοκινητιστές αυτό. Στα παιδιά μας ακούνε το κρεβάτι του πόνου. Σε όλους όσοι πηγαίνουν για την αιμοκάθαρσή τους, για την θεραπεία τους. Καλημέρα, αδέρφια. Πρώτα σε εσάς λέμε καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε και φοβούνται, περιμένουν εξετάσεις. Κανένα άγχος, παιδιά. Να ξέρετε ότι είμαστε και γουρλίδες εμείς εδώ. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Που περνάνε, τραβάνε και αυτό το γολογορθά του, ουρανό και θάλασσα, λέγε η μάνα μου. Καλημέρα στους ταρίφες μου, το είπα. Καλημέρα στους φοιτητές, καλημέρα και στους φαντάρους μας. Καλημέρα στη Λαρισάρα μας, καλημέρα στην Κέρκυρα, καλημέρα στη Χαλκίδα και στην Τρίπολη, καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα στα Χανιά και στο Ηράκλειο, καλημέρα και στη Μεσσηνία που μας ακούνε. Καλή σας ημέρα, 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Συγγνώμη, πάμε στον πρωταθλητή. Πες λίγο το όνομα. Λοιπόν, το βρήκα το. Είναι Καραέλληνας, παιδιά, το παιδί, έτσι. Είναι ο Θέο Πίτερ Ταπτικλής. Άκου, το πλήρες όνομα είναι. Χασικλής. Ταπτικλής. Θείοντορ Πίτερ Τζέιμς Κίνερ Ταπτικλής. Ταπτικλής. Και εδώ μας λέει Τίνο ότι έχει παίξει και στις ταινίες Underworld, αν έχετε δει. Εγώ έχω δει πάρα πολύ, που είναι με τους βρικόλακες και τους λυκανθρώπους. Τι έχει κάνει εκεί τον εταιρείο, τον εκάθρωπα? Το υβρίδιο πρέπει να έκανε. Πρέπει να ήταν το υβρίδιο. Το υβρίδιο πρέπει. Μεταξύ λυκανθρώπων και βρικολάκων. Τζόγλανο. Σεξι, θυμάμαι εγώ. Αλλά αυτό που είναι το υβρίδιο. Έλληνας, έτσι. Ταπτικλής, δεν γίνεται τώρα κάποιο. Καλά έκανε και αυτό και το έκανε δύο Τζέιμς εδώ που τα λέμε τώρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, στη Μεσίνη την όμορφη, στην Πύλο, στα Φιλιατρά, στην Κυπαρισία, το Μελιγαλά, τη Στούπα, την Καρδαμίλη, την Αρεόπολη, τη Δυτική Μάνη, τη Ζαχάρο, τα Κύθυρα. Καλημέρα στους οδοκαθαρίστριες. Καλημέρα σε όλους όσοι τελειώνουν τώρα η βαρδιά τους. Πάνε στη βαρδιά τους, ξεκινούν την μέρα. Βλέπουν μία εβδομάδα βουνό. Μη μασάτε, είμαστε εδώ με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε με αυτά που θα πούμε, είτε με αυτά που θα πείτε εσείς και θα σας ακούσουμε. Να ξεθυμάνετε, να ξέρετε ότι στο τέλος, ό,τι και να γίνει, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, όσο και αν τα βλέπετε βουνό τα πράγματα, λέγοντάς τα ή ακούγοντας τα δικά μας ή βρίζοντάς μας. Ό,τι γουστάρετε ή συμμετέχοντας στο θέμα ημέρας, στο τέλος θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και τη βδομάδα μας. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η απόλυτη κατρακύλα εδώ και 17 χρόνια. Όμως είμαστε αυτό που ξυπνάμε. Είσαι αυτό που ξυπνάς. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να σας πω ότι το Vodafone TV είναι εδώ με 9.90, μια που μιλήσαμε για σειρές. Ό,τι γουστάρετε και ό,τι συζήτηση γίνει και πέσετε μέσα, θα είστε ενημερωμένοι. Μην σας πω ότι θα έχετε δει ήδη τη σειρά. Πώς ήταν εκείνη η διαφήμιση, έχω πάει, το έχω δει θα λέτε εσείς και θα το έχετε δει στο Vodafone TV, γιατί έχετε την πλατφόρμα HBO στη διάθεσή σας, έχετε το Viaplay, έχετε το Prime, έχετε το Disney Plus, έχετε τις, καλά έχετε τους ήρωες, Marvel και DC, έχετε τα πάντα, ακόμη και το Netflix το απολαμβάνετε, Game of Thrones, παλιές σειρές, νέες σειρές, εσείς θα το βρείτε το δρόμο σας, δεν σας φοβάμαι. www.vodafone.gr / TV. Να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα βγάλουμε Euromappa, τον βέβαια, πρώτο μας από τους 4 της εβδομάδας για να κερδίσει 2 εισιτήρια για οποιοδήποτε προορισμό ευρωπαϊκό γουστάρι με τη Sky Express. Θέλω να σας πω γιατί μου το είπαν και το έμαθα και θέλω να υπερθεματίσω και να ξεκινήσω με αυτό, ότι πέραν των ευρωπαϊκών προορισμών της όπου πετάει η Sky Express, Λάρνακα, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Ρώμη, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βαρσοβία και Σόφια, απευθείας από Αθήνα και από το Ηράκλειο της Κρήτης, Παρίσι, Λιόν, Νάντι, Μασαλία και Λίλ, πέραν αυτών που γι' αυτό γίνεται και ο διαγωνισμός μας, ο Euromappas, έχουμε παιδιά τη διπλά βραβευμένη αυτή η εταιρεία που σας είπα ότι φέρνει τη νέα εποχή στα ταξίδια σας, φέρνει βασικά το ταξίδι πιο κοντά σε εσάς, σας το κάνει μέρος της ζωής σας. Με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Είτε αυτό είναι η καινούργια η business class, η bliss όπως λέγεται, είτε αυτό είναι το lounge, το καινούργιο, είτε είναι το γεύμα που θα διαλέξεις, η αποσκευή σου που δεν θα σε αγχώσει, το δρομολόγιο που τηρείτε, οι χαρούμενοι άνθρωποι, τα αεροσκάφη, όλος ο στόλος, η Sky Express έρχεται με φόρα, βραβεύεται, είναι διπλά βραβευμένη και συνεχίζει να βραβεύεται η αεροπορική αυτή εταιρεία. Και αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω τώρα, που δεν σας το έχω πει, είναι ότι, μάλλον να θυμίσω, ότι ταξιδεύει μια που έρχεται και το καλοκαίρι σε 33 προορισμούς στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό, βέβαια. Mm. Αλλά και σε 15 μαγικούς προορισμούς στην Ευρώπη που σας τους ανέφερα. Αλλά τους 33 παραμένουν αναβαθμισμένοι και όλο και καλύτερα βάζουν τη φάση ταξιδεύω αεροπορικά στη ζωή σου. Για να μην ταλαιπωρείσαι και πραγματικά να καταλάβεις και να ζήσεις ότι το ταξίδι είναι μέρος του προορισμού. Από τη στιγμή που θα φανταστείς τον εαυτό σου να πηγαίνεις σε ένα μέρος, βάζεις μέσα και την εμπειρία του ταξιδιού χάρη στη Sky Express.
Άσε τώρα. Στερνή μου γνώση. Να σιχα πρώτα λένε παιδιά. Κάνει και η Βασιλική Κουρέτη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Καλημέρα, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Mappe Show εδώ στο My Radio 104,6 με τον Βασίλη Βλάχο. Τον πορφυρογέννητο Βασίλη Βλάχο, θα έλεγε κάποιο. Την ηλιοστάλλαχτη Ιωάννα Λαϊού. Το Δημήτρη Ουγγαρέζο. Τη δρακομάνα Βασιλική Μπαρδάνη. Πω, πω. Είδες καθόλου? Είδα. Πες τα μου, μικρέ μου, το θράκο. Άσε με, άσε με. Το θράκο. Είδες και το κείμενό μου πως είναι επηρεασμένο. Ναι, ναι, ναι. Έκανα την τηλεόραση Game of Thrones. Αλλά καλά το είπα. Καλά τα αφαιρές. Ποιος άρεσε περισσότερο? Η Καινούργιστερ. Όχι. Η Λαγκάριεν. Ναι, ναι. Η Λαγκάριεν. Η Λαγκάριεν. Ναι. Αυτή ήταν. Φανταστικό. Να πούμε καλημέρα στην Ελευθερία. Έχει επεισόδιο. Έχω νέα, ναι. Πού είσαι τώρα? Στο Westeros. Είμαι Westeros τώρα, έχω μεταφερθεί. Είναι αυτή που εκεί είστε. Εγώ έχω μείνει εκεί που έχει δώσει τα δρακάκια. Το πήρε το δράκο. Ο δράκος τον έδωσε για να πάρει το στρατό. Ναι. Πες πως ξηγήθηκε, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό breaking point της σειράς. Μία από τις πιο badass κινήσεις της Καλύση. Η Καλύση λειτουργεί εδώ ως συνδικαλίστρια. Συνδικαλίση δηλαδή. Ναι, ναι. Παύλα αριστερή. Αυτή είναι ξεκάθαρη αριστερή νοοτροπία. Δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη. Ναι. Να πούμε να καλωσορίσουμε και την κυρία Γιάμαλη. Στο Μέγκα. Α, ναι! Ότι... Α, δεν ανακοινώθηκε. Εγώ τα λέω μοναχώ. Okay, ακούγεται ότι έρχεται. Ναι, έτσι ακούγεται. Ναι, κυρία Νατάσα Γιάμαλη, να είναι καλά. Το λέω επειδή είναι αυτήν των πεπιθήσεων. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνει τώρα αυτή? Αυτή έχουμε πει ότι θέλει στρατό. Να μαζέψει στρατό, να πάει να πάρει το θρόνο, τον οποίο δικαιούται γιατί είναι του πατέρα της, ο οποίος ήταν ο παράφρον βασιλιάς που τον σκοτώσανε. Παρ' όλα αυτά, το σου λέει, παρ' όλα αυτά, παράφρον ξεπαράφρον, δικός μας ήταν ο θρόνος, της οικογένειάς μας. Ναι. Έτσι. Σφετεριστήκατε το θρόνο, έρχομαι να τον πάρω. Πρέπει να έχει στρατό. Πρώτα απ' όλα έχει τους δράκους της. Έχουμε πει πως γεννήθηκαν από τα αυγά και εκείνη μέσα από τη φωτιά. Και τώρα πάει να πάρει στρατό. Βρίσκει λοιπόν τους μισθοφόρους, τους απόλυτους, τους άσπυλους, οι οποίοι είναι ευνούχοι. Μάλιστα λέγονται, για να τους υποτιμήσουν, τους έχουν βγάλει με κάτι ονόματα. Ο Σκουλικιάρης, ναι. Ο έτσι, ο αλλιώς. Και... Ο Γκρις Κόλικας, η Μπλε Πεταλούδα, κάτι τέτοιο. Για να τους δείξουν ότι δεν είστε τίποτα, είστε μόνο για να πολεμάτε. Αυτή λοιπόν πάει σε αυτό, στον αρχηγό εκεί τον, που τους έχει αυτός, για να τους αγοράσει. Ζητάει λοιπόν να αγοράσει όλους, αφού βλέπει πόσο πολύ τους έχουν στη φάπα και πόσο τους καταπιέζουν. Και τους χρησιμοποιούν ως αντικείμενα. Όργανα, αντικείμενα, ναι. Τελείως. Να ρωτήσω κάτι παρένθεση. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, αυτή τώρα έχει κάποιο σύντροφο ή είναι μόνη της? Τη διεκδικούν διάφοροι. Διεκδικούν διάφοροι που την γουστάρουν. Έχει δηλαδή έναν ακόλουθο, ο οποίος την θέλει πάρα πολύ. Αυτή τώρα έχει στο μυαλό τη δουλειά της. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάει λοιπόν να αγοράσει το στρατό. Βλέπει πόσο πολύ καταπιέζουν το στρατό αυτό και ζητάει να τον αγοράσει όλο. Αυτή δεν έχει όμως λεφτά τόσα και της λέει: πού θα βρει τα λεφτά? Λέει: θα σου δώσω ένα δράκο από τους τρεις. Ο δράκος μυθικό, μιλάμε σαν να θα σου δώσω πυρηνικό όπλο. Ναι, ναι. Λέει αυτός, και ποιον τον μεγαλύτερο θέλω. Όχι, λέει θέλω δύο. Δύο αποκλείεται. Λέει θα πάρεις ένα, θα πάρω το μεγαλύτερο. Ωραία. Κάνουν τον deal, παίρνει ως και τη διερμηνέα που βλέπει. Φοβερή. Κούκλα, η Μισάντε. Πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Υπέροχη. Η Ρουφιάνα, πολύ. Αυτή πήρε κάτι καμπάνιες Louis Vuitton μετά από τη σειρά. Τρομερές. Τις πάνε. Λοιπόν, την παίρνει και τη διερμηνέα. Και λέει και θέλω και τη διερμηνέα μαζί. Την παίρνει και τη διερμηνέα, τους απελευθερώνει όλους αυτούς. Βασικά τους απελευθερώνει, τους παίρνει υπό τις διαταγές της. Όλη αυτή την ώρα ο Slave Master μιλάει τη δική του γλώσσα, νομίζοντας ότι εκείνη δεν καταλαβαίνει. Και την βρίσκει. Την έχει κάνει ξεφτύλα. Και λέει αυτή η χωριάτα που θέλει να τους αγοράσει και δεν τους κάνει. Ναι, πες τη παλιομπίπ και να πάρει τα. Γιατί να φύγει από εδώ και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή δεν μιλάει και πάει να γίνει η ανταλλαγή. Έρχεται με τον δράκο, δίνει τον δράκο, παίρνει το σκύπτρο που συμβολίζει την εξουσία πάνω στο στράτευμα. Επί του στρατεύματος, τέλος πάντων. Και εκείνη την ώρα αυτός, με το που το δίνει, αρχίζει ο δράκος να φτερουγίζει. Α, πες τη μάνα του το πτηνό. Τρελαίνεται ο δράκος, αυτός δεν μπορεί να τον κρατήσει. Και εκείνη την ώρα αυτή σηκώνεται πάλι. Αυτή όταν κάνει αυτά τα. Με τρελαίνει, ρε παιδί μου. Σηκώνει το ανάστημά της και λέει: είναι δυνατόν να πίστεψες ποτέ ότι μπορείς να εχμαλωτήσεις ένα δράκο? Και εκείνη την ώρα ο δράκος, παιδιά, κάνει ένα έτσι με τα φτερά και ρίχνει μια φωτιά και τον κάνει αυτόν. Στάχτη και μπούρμπερι. Τον κάνιαξε. Σαν τη μπάρμπεκιου κανονικό. Σαν τη Μαλέσκου που άρπαξε λίγο. Ναι, ναι, άρπαξε. Στο σολάρι. Έτσι τον κάνει. Ναι, ναι, ναι. Τον κάνει, ναι. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα παίρνει το σκύπτρο. Βασικά το έχει το σκύπτρο. Το πετάει στο τέλος του επεισοδίου. Το πετάει κάτω. Ότι και τους λέει: ακούστε, από εδώ και πέρα είστε ελεύθεροι να φύγετε. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα με ακολουθήσει. Αλλά όποιος το κάνει, θα το κάνει με την ελευθερία του. Η απόλυτη αριστερή κίνηση.
Μιλάμε τώρα για μανιφέστο του Μάρξ. Ναι. Τελείως. Τέρμα η Sugar Daddy, ακολουθήστε με. Όποιος γουστάρει θα με ακολουθήσει επειδή γουστάρει. Και μάλιστα τους λέει ποιος είναι αυτός που θέλετε για αρχηγό σας. Και παραμερίζουν όλοι και μένει ένα στη μέση. Και αυτός ο Γκρέις Κόλικας. Ο Γκρέις Κόλικας. Πώς λες, ένα Λίγκρι Κόλικα. Δεν θα λέγες. Διάλεξε λέει το όνομά σου. Λέει, ακούστε, επειδή αυτό το όνομα σε γνώρισα και με απελευθέρωσε. Το θεωρώ τυχερό όνομα, παρόλο που δεν είναι ωραίο όνομα. Θέλω να λέγω με Γκρίς Κόλικας. Έτσι. Αυτό. Και τους παίρνει και φεύγουν όλο το στράτευμα και πηγαίνει τώρα ο Δεύ. Πώς λέγεται, επελάβνει προς τον θρόνο με τα σπαθιά για να τον πάρει. Αλλά εκείνη την ώρα λοιπόν τελειώνει το επεισόδιο και το σκύπτρο που συμβολίζει την εξουσία του στρατεύματος το πετάει στην άμμο. Και καλά ότι αυτοί έρχονται αυτοβούλως. Με τη θέλησή του. Ναι. Τελειώσαμε τώρα με αυτό. Όλα αυτά στο Vodafone. Τα περιγράφει τόσο ωραία που δεν θέλω να κάτσω να το δω. Περιμένω να μου πει εσύ τι θέλει. Και ακόμη με στην τρίτη σεζόν. Στο Vodafone TV, παιδιά, vodafone.gr, κάθετος TV για να το απολαύσετε. Α! Και πώς θα το απολαύσετε, φυσικά κραδένοντας μια παγωμένη ανανεωμένη συσκευασία έψα. Θα πάρετε μία από τις τέσσερις γεύσεις. Είναι, είπαμε, η Yuzu Cola που είναι πιο ψαγμένη αυτή. Αυτή είναι για βραδάκι. Αυτή είναι για σούσι. Ακούστε με, είναι λίγο έτσι. Ναι. Τσιμπάει και λίγο στη γεύση. Είναι Yuzu Cola, έψα έτσι. Πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο ή πορτοκαλάδα για σεμί. Κάποια είναι για να τα πίνετε, να ξεδιψάτε. Έτσι τώρα που έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες, παγωμένα. Κάποια άλλα είναι με το ποτάκι σας, με το τζινάκι σας, με τη βότκα σας, να παίξετε τέτοια μπαλίτσα. Εγώ θα έλεγα το πορτοκαλάδα για σεμί αυτό. Το λεμονάδα υβίσκο να το έχετε να το ξέρετε, γιατί πάντα η λεμονάδα στη ζέστα κάνει καλό. Το Yuzu Cola είναι, είπαμε, για τη μαγιά, για τη μόστρα και για τη γεύση. Και το πορτοκάλι κόλλα παίζει ωραία. Το λεγόμενο screwdriver δεν ήταν αυτό. Νομίζω ναι. Το παλιό. Ναι. Λοιπόν, το πορτοκάλι ήταν πορτοκάλι βότκα και λεμόνι βότκα. Ήταν το screwdriver και το. Το άλλο πώς λεγότανε. Το πορτοκάλι βότκα λεγό. Τέλος πάντων. Μπορείτε να παίξετε τέτοια μπάλα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ υπερήφανοι που αποφάσισε η ΕΨΑ να δείξει την εξωστρέφειά της, έχοντας ωφελημένο, το μόνο ωφελημένο, προς όφελος δικό μας. Η εταιρεία αυτή είναι 100 χρονών εταιρεία. Είναι ελληνική εταιρεία, είναι η δική μας εταιρεία, είναι το εργοστάσιο της στο Βόλο. Θέλουμε να μίλησα πάλι με την ομάδα την Παρασκευή. Θέλω να τους το πω να διοργανώσουμε μια εκδρομή μάπες να πάμε στο Βόλο. Ναι, μωρέ. Να δούμε το εργοστάσιο, να το δείτε. Έτσι λοιπόν, το ότι τους ξέρετε, το ότι είναι μέσα στο ντουλάπι του σπιτιού σας η ΕΨΑ, το εκμεταλλεύονται όχι για να κάτσουν να αράξουν στις δάφνες τους και να πούν είμαστε η ΕΨΑ, η ιστορικότερη εταιρεία αναψυκτικών στην Ελλάδα και εμφιάλωσης. Όχι. Το χρησιμοποιούν για να πάνε στην επόμενη, να μας πάνε να περάσουμε με φόρα στην επόμενη μέρα, στην επόμενη εποχή. Γι' αυτό και τολμούν στις συσκευασίες, γι' αυτό και τολμούν στις γεύσεις. Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πρέπει πρώτα να τη γνωρίσεις και μετά να σου προτείνει το νέο. Η ΕΨΑ σου λέει, με γνωρίζεις, πάμε λοιπόν μαζί να γνωρίσουμε το νέο. Αυτό μεταφράζεται σε όλη την εξωστρέφεια, στο πρόσωπο που έχεις δίπλα σου, το νεαρό πρόσωπο της ΕΨΑ με την πολλή εμπειρία και την εμπιστοσύνη που την διακατέχει. Και μέσα σε όλα είναι και ωραία η φάση τους, δηλαδή οι ανανεωμένες συσκευασίες είναι ωραίες, τα κουτάκια δηλαδή, είναι ωραία να τα έχεις για να τα βγάλεις και ένα story, να βγάλεις και να τα βάλεις να τα μουστράρεις και να τα βάλεις σε ένα ωραίο τοπίο, όπου πηγαίνετε βάλτε ένα κουτάκι από τα καινούργια, τις καινούργιες γεύσεις της ΕΨΑ και θα δείτε πόσο καλά κολλάει με το τοπίο, το ελληνικό τοπίο και πόσο ωραίες φωτογραφίες θα βγάλετε ή στο TikTok ή στο Instagram ή να κάνετε stories. Είναι ωραίο, είναι ένα κομψοτέχνημα όλο αυτό. Σας δίνει την ευκαιρία να παίξετε μπάλα και σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Να φτιάξετε ωραία posts για likes και για να ομορφύνετε και το line-up σας. Όχι line-up, πώς λέγεται το. Time. Το timeline. Το timeline σας, ναι. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εγώ. Έχω βέβαια, πώς δεν έχω. Δεν έχεις. 10 τυχεροί νικητές, στείλτε έψα και το ονοματεπώνυμό σας, θα κερδίσουν ένα κυβότιο με 24 αναψυκτικά. Μια που τα είπα έτσι ωραία, να τα απολαύσετε ακόμη ωραιότερα. Η ελευθερία λέει: δεν ξέρω αν η ζωή μου είναι μίζερη, αν εσείς είστε τόσο καλοί που κάθε φορά που σας ακούω γελάω. Καλή εβδομάδα, είστε τέλειοι. Ελευθερία, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πούμε και στο Γιάννη που λέει: καλημέρα, μάπες. Θέλω τεκνοκρόνικ pump up the jam. Έχετε πάθει κάτι σήμερα και έχετε ζητήσει 2-3 τέτοια άσχετα. Ναι, ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι το κάναμε το διαγωνισμό όλο. Έχεις δίκιο. Δεν το κάναμε. Λοιπόν, ακούστε τι κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Όχι, θέλω να το κάνουμε λίγο πιο παιχνιδιάρικο, παιδί μου. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Μη στέλνετε έψα. Δεν θα μετρήσει. Sorry, εντάξει, το Viber είναι. Δεν χρειάζεται κάτι. Θα το κάνουμε με ερώτηση, εντάξει. Θα στέλνετε την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν,
Η νέα γεύση έψα είναι πορτοκάλι με λεβάντα ή πορτοκάλι με γιασεμί. Στείλτε την απάντηση και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6 για να πάρετε το κυβότιο με τα αναψυκτικά για ένα μήνα από την ΕΠΣΑ. Να πούμε καλημέρα και στον Περικλή που λέγαμε πριν για τα βρώμικα αυτοκίνητά μας. Λέει πάντως εγώ που κέρδισα το ΑΜΗ από το My Radio, το καθαρίζω με ένα βετεξάκι σε 5 λεπτά, το έχω έτοιμο. Παιδιά, το έκανα και εγώ τις προάλλες. Ναι, με βετέξ. Όχι, δεν το πήρα. Λίγο μπροστά, ας πούμε, εκεί και τέτοια που ήθελα να κουμπίσω, γιατί δεν γινότανε πια. Και δεν έχω και τις ώρες που γυρνάω, ας πούμε, που να πάω να το πλύνω. Καλημέρα και στη φίλη σου τη Μαγδαληνή που σε κράζει, που σου λέει θέλεις και γουακαμόλε, δεν σου κάνει μια χωριάτικη. Καλημέρα. Τι σχέση έχει η χωριάτικη με την γουακαμόλε? Η γουακαμόλε είναι spread, δηλαδή τη βάζεις το ψωμί επάνω, την αλήφεις. Η σαλάτα, η χωριάτικη είναι η σαλάτα. Τώρα τελευταία βλέπω και, και γουακαμόλε με φέτα είναι ή άλλο λευκό τυράκι που βάζουν μέσα. Νομίζω είναι φέτα. Νομίζω και εγώ. Το βλέπω πολύ αυτό. Την έφτιαξε εσύ που έλεγες? Εγώ την έφτιαξα. Καλά, το πω, παιδιά, φρυγάνισα ψωμάκι, έβαλα πάνω τέτοιο και τέτοιο. Ψωμί, και στο καπάκι, καλά, στο καπάκι άφησα να περάσει καμιά ώρα. Έκανα και αυτό που σα είχα πει με το γιαούρτι, το κακάο, με λίγη στέβια, γιατί δεν βρήκα το. Την αγάπη. Αγάπη, ναι. Πω, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό? Λοιπόν, αυτό το κάνει ο κόσμος όλος, εγώ κατάλαβα. Φοβερή αυτό με το κακάο και το γιαούρτι το κάνει πολλοί κόσμος. Πείτε το πάλι τότε. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά. Γιαούρτι, βάζετε μέσα 2-3 κουταλιές κακάο. Το κακάο το πικρό. Που αυτό κάνουμε το ρόφημα. Με τη ζάχαρη και τέτοια. Ναι. Κακάο το κλασικό. Ναι. Λίγες σταγόνες στέβια. Το ανακατεύεις πάρα πολύ καλά και γίνεται εκπληκτική μους. Την επόμενη φορά θα το βάλω και λίγο στο. Θα το βάλω και λίγο κατάψυξη να δω πώς θα γίνει. Α, παγωμένη μου. Παιδιά, επειδή έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το ελληνικό. Βέβαια, να πω ότι έχουμε και πάρα πολλά για το θέμα ημέρας μηνύματα, τα οποία θα τα διαβάσουμε μόλις ακούσουμε και την Αμάντα. Και για τη Σουηδία έχω να πω. Πάμε στα Φαλούρισα παντίνα! Κατσικανιά ρητραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Α, τον έξω σε παρακαλώ πάρα πολύ! Εντάξει, τέλος, εντάξει. Θα κάτσω εδώ, φρόνιμο, σύσυγος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα... να σκάσω. Εντάξει είμαστε. Η εκπομπή είναι powered by FlexCar, η ευέλικτη λύση στο leasing οχημάτων. Σας είπα εγώ χθες πώς κατάλαβα ότι έχουμε πρωταθλητή, Ήμουνα... Το λέμε, Βασίλη, από την Παρασκευή το λέγαμε συνέχεια. Όχι, δεν ήξερα τις ώρες και είμαι χθες το βράδυ Κυριακή. Τι ώρα ήταν, 10.30, 10.15 που σας έστειλα. Τρώω την παγωτάρα μου στο κρεβάτι, έβλεπα εκεί κάτι τελευταία επεισόδια από Dark που ήθελα. Ναι. Και ακούω από κάτω, πάω κάρα και τέτοια. Στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, καλέ μέσα. Στο Κολωνάκι, πάω κάρα. Κεντρικότατα, γι' αυτό σας έστειλα, ακούω από κάτω, πάω κάρα. Τι έγινε, τελειώσαμε, το πήρε. Τι έγινε, ρε Αμάντα. Αμάντα, πάω κάρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποτονική. Να είσαι λίγο ποτονικιά. Ό,τι σας υποσχέθηκα την Παρασκευή, σας το φέρνω. Έχουμε νέο πρωταθλητή Ελλάδος. Μπράβο, συγχαρητήρια να πούμε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω. Δεν είστε ζεστοί τώρα και δεν είναι ωραίο. Όχι, είσαι καλά. Γιατί μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Εμείς το είχαμε πει κιόλας ότι θέλουμε τον ΠΑΟΚ. Το είχατε πει, είναι αλήθεια. Ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ με φόρα. Εγώ νόμιζα ΑΕΚ. Τώρα καλό ο Μητσοτάκης όμως που είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ το αξίζει και το είχατε βγάλει γρουσούζι και τελικά το πήρε. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον Κυριάκο. Και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το πετάπε ο Κυριάκος. Παιδιά, να ζητήσετε συγγνώμη τώρα. Τώρα θα ζητάτε, συγγνώμη κύριε Κυριάκο, θα λέτε τώρα. Τώρα σβήστε. Τώρα σβήνε. Σβήνε τώρα. Οπότε ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε χθες το τέταρτο του πρωτάθλημα. Βλέπαμε τους πανηγυρισμούς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λογικό. Στη Θεσσαλονίκη χαμός έγινε. Το Τρόπαιο έφυγε με την τελευταία πτήση, γιατί είχε μείνει εδώ. Καθώς έπαιζε και η ΑΕΚ και έπαιζε και εκείνη για τον, τον τίτλο. Μισό λεπτό. Περίμενε. Μισό λεπτό. Έφυγε η ομάδα από εδώ και ακολούθησε το Τρόπαιο. Ναι, γιατί δύο ομάδες το διεκδικούσαν. Η μία έπαιζε Αθήνα, η ομάδα. Ο ΑΕΚ έπαιζε πάνω στο. Και τους το στείλανε. Όχι, παιδί μου. Ναι, σωστή. Ναι. Αλλά αφού τελείωσε και τη ΑΕΚ ο αγώνας, για να ξέρουμε. Ακριβώς. Το πιασα, Αμάντα μου. Γιατί μας είχε πει η Αμάντα ότι αν φέρει σοπαλία ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, θα βγαίνει πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Σωστά, ναι. Σωστά. Οπότε όλα κρίθηκαν πραγματικά, κυριολεκτικά, τελευταία στιγμή. Γιατί και τα δύο μάτς ξεκινούσαν 8 η ώρα. Όπως επίσης, συγγνώμη, Αμάντα, ένα άλλο που εγώ το μάθα χθες. Μπορεί να μας το πες δηλαδή και να μην το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Το φοβερό είναι ότι το μάτς λοιπόν που έλαχε στον ΠΑΟΚ, που έπρεπε να κερδίσει για να πάρει το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει το πρωτάθλημα, ήταν στην έδρα του δικού του αιώνιου αντιπάλου που είναι ο Άρης. Άρη, οπότε σήκωσε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη.
Οπότε η κόντρα είναι παουκάρι στη Θεσσαλονίκη. Παουκάρι και εδώ είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σωστά, ναι. Γιατί άλλαξε γηπεδιές είναι αυτές. Το πήρε, δηλαδή, κοίτα, έχουμε το conference που θα. Αυτό που δεν είναι στο Παπαρίνα. Μακάρι ο Ολυμπιακός να το σηκώσει μέσα στο Παπαρίνα που είναι τη ΑΕΚ το γήπεδο. Και τώρα σηκώσει πρωτάθλημα ο Πάουκ στο γήπεδο του Άρη. Πόπο, τρομερά ενδιαφέρον. Έτσι ξέρω, δασκαλαντονάκι πρέπει να πόνεσαι λίγο. Κωστάκι, πόνεσαι λίγο. Πόνεσαι λίγο. Η Γκρεκοτέλη λέει ότι πόνεσαι. Τι σου είναι η ζωή, γιατί θα μπορούσε το πρωτάθλημα να έχει κρυθεί εδώ για κάποιες αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά, το πρωτάθλημα κρύβηκε στην τελευταία εκεί που ο ΠΑΟΚ ήταν να παίξει με τον Άρη. Καλά, τόσο τελευταία στιγμή που παραλίγο να με φτάσει το κύπελλο να το πάρει το πρωτάθλημα. Παραλίγο να δώσουν παράταση. Ήτανε καλός όλη την χρονιά ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Πολύ. Ωραία, εντάξει. Μπράβο. Έκανε και το στραβοπάτημά του, αλλά πέρασε μια ύφεση, αλλά γενικά ανέκαμψε. Μπράβο του. Μπράβο. Τώρα τι γίνεται. Αυτό ήτανε με τον ΠΑΟΚ, ότι πάντα όταν. Γιατί όλες οι ομάδες θα κάνουν κοιλιά, δεν γίνεται να παίζεις συνέχεια στο τέρμα. Όταν έκανε τη κοιλιά του, μετά πάντα επέστρεφε. Αυτό ήτανε. Που έκανε ο ΠΑΟΚ και έκανε τη διαφορά. Πώς βρίσκει η επόμενη μέρα τις άλλες ομάδες, Αμάντα, πιστεύεις? Θα σου πω. Κέρδισε 2-1, να πούμε, το σκορ τον Άρη. Σωστά, πες τα. Συγγνώμη να πω μια βλακεία για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν ξέρω πολύ από μπάλα, οπότε μην δίνετε και πολύ σημασία στα λεγόμενά μου. Εγώ απλά παρατηρώ και με τη λογική μιλάω καμιά φορά όταν αντιπαρατίθεμαι και με την Αμάντα. Ο Άρης παίζει ακόμη στο Χαριλάου. Βικελίδης. Κλεάδης Βικελίδης. Το ίδιο γήπεδο είναι, απλά δεν λέγεται πια Χαριλάου. Χαριλάου δεν λεγόταν το γήπεδο του Άρη. Στο Χαριλάου. Το ξέρεις, το Χαριλάου. Στο Βικελίδης είναι ο Άρη. Τι ωραία συνεννόηση είναι αυτή. Δεν λεγόταν ποτέ Χαριλάου αυτό το γήπεδο. Και εγώ ήξερα ένα γήπεδο Χαριλάου. Το Χαριλάου. Ναι, εντάξει. Λεγότανε. Είναι άλλο γήπεδο το Χαριλάου και άλλο το Βικελίδης, ή το Χαριλάου με το όνομα στη Κλεάδη Βικελίδης? Τέλεια. Ρε παιδιά, εντάξει να πούμε. Πού θα τα ξανακούσει? Γι' αυτό αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται, να πούμε. Έχει κολλήσει τώρα και το Viber, δεν μπορώ να μπουν εκεί μάπες. Ωραία, μήπως το είχε μόνο το Χαριλάου, Χάρη Κλίνη? Γιατί εγώ από το Χάρη Κλίνη το θυμάμαι. Όχι, στο Χαριλάου υπάρχουν και τραγούδια. Σε αγαπώ με τις απορίες. Α, λένε είναι το ίδιο. Α, το Χαριλάου. Το ίδιο είναι, μου λέει ο Λίλης. Παιδιά, το Βικελίδης. Είναι μικρό παιδί, Αμάντα, μου λέει ο Λίλης, δεν ξέρει. Το ίδιο γήπεδο, λέει. Γεια σου, Ρετάκι. Και ο Τάκης ο Μαρκόγιαννης, αδερφός. Τι ήθελα να πω, ναι. Χαριλάου λέει και το δρόμος, γι' αυτό το λέγανε το Χαριλάου. Αυτό ήθελα να πω, αλλά λέω τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, η ΑΕΚ κέρδισε τη Λάμια 3-0. Αλλά δεν της αρκούσε, όπως προείπαμε, μόνο η νίκη. Γιατί της είχε κόψει ο Ολυμπιακός αυτούς τους 3 βαθμούς στην προηγούμενη αγωνιστική που είχε κερδίσει. Και στο ντέρμπι αιωνίων, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2. Ισορροπημένο το παιχνίδι. Α, να ησυχάσετε όλοι σας, ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Α, μπράβο. Ισορροπημένο το παιχνίδι. Με ένα γκολ του Ποντένσε, το οποίο χειροκροτήθηκε μέχρι και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Γιατί, ρε Μάντη, ήταν τόσο ωραίο. Και γκολάρα ήτανε. Ήτανε, παιδιά, διαστημικό, δεν υπάρχει. Τι διαστημικό, από πού το βάλε, από ψηλά? Το έβαλε πραγματικά με μια από την παλιά. Ήταν, παιδιά, μας ακούει η Καραβάτου. Για να στείλει μήνυμα η Καραβάτου, σημαίνει ότι έχει βγει από τα ρούχα της. Μακάρι, βέβαια, γιατί είναι και εξαιρετική. Με τη Χαριλάου και τους πάγλου στη Θεσσαλονίκη που μας τάσχεται. Εκπάγλου καλονίσει η Κατερίνα μας, η οποία έχει, παιδιά, ανανεωθεί, είναι τούμπανο πλέον. Ναι, ναι. Ήταν πάντα, αλλά τώρα είναι σε άλλο επίπεδο. Σας το είχα παιδιά, πει. Το Μάιστα ως μάνα δεν μπορούσα να τη χαρακτηρίσω έτσι. Είχα χαρακτηρίσει πριν παντρευτεί και εκείνη και ως παντρεμένη. Προμάνα τούμπανο. Τώρα ξανά τούμπανο, μπορώ να τη χαρακτηρίζω δημόσια. Την έλεγα και ως μάνα την έλεγα εγώ. Δεν είχα θέμα, αλλά ιδιωτικά. Αυτή την περίοδο στο My Style Rocks νομίζω ότι είναι στα καλύτερα της από την ημέρα που ξεκίνησε. Συμφωνώ. Πολύ δυνατή. Πρόσωπο, σώμα, αυτό. Πολύ δυνατή. Εγώ θέλω λίγο, Κατερίνα μου, αν με ακούς, να πάρουμε λίγο το μαλάκι, θέλω εγώ. Όχι πολύ κοντό, λίγο. Σταμάτα, Ιωάννα. Σταμάτα εσύ με τα κοντά μαλλιά. Θα σε πάρω μετά, Κατερίνα, να συνεννοηθούμε ακριβώς το μήκος. Έχει ωραίο πρόσωπο η Καραβάτου. Μπορεί να τη πάνε. Γιατί πρέπει να έχει όλο πρόσωπο για να έχει κοντό. Και το κοντό αγορέ που είχε κάνει μια περίοδο τη πήγαινε. Εγώ τη θέλω λίγο πιο κοντό από ό,τι είναι τώρα. Λίγο πιο κοντό. Εμένα άλλα με νοιάζουν τώρα. Εγώ ξέρω. Ξέρουμε τι σε νοιάζει εσένα. Ναι, ναι.
θα την πάρουν από την αγορά. Θα αποσυρθεί γρήγορα η καραβά του. Μη μου λες. Ναι, το χάσαμε το τρένο αυτό. Ας προσέχατε. Αν δεν έχει χαθεί ήδη, την έχουν ήδη. Τι λέει. Και την αφήσουν ξαμολυμένη. Λοιπόν, αυτά δεν είναι. Αυτά τα. Πώς λέγεται. Όχι τα κατοχυρώνει, τα. Τι. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου, τα αυτόνισε γρήγορα. Προλαβαίνεις. Τα προλαβαίνεις γρήγορα, μην τα πάρει άλλος. Ναι. Λοιπόν, χαριλάουν η περιοχή. Κλαίω. Παοκάρα για πάντα. Παοκτζού είναι. Παοκτζού είναι, ναι. Αυτό είναι το πρωτάθλημα του Παοκ. Παοκάρα. Έχει βγει από τα ρούχα τσόντος, λέει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Τώρα το. Είμαστε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λοιπόν. Και το. Συγγνώμη, ο Λίλης μου λέει για την Πανάθα που πήρε έναν ολόκληρο βαθμό στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Δεν θα πούμε ένα μπράβο. Ναι, να πούμε. Μπράβο. Μπράβο στην Πανάθα. Και μου γράφει ο κουμπάρας μου, μπράβο του. Είναι πολύ σωστός. Μου γράφει με και μεγάλα κεφαλαία γράμματα, αλλά αφού ζωζήσε. Κατάλαβε. Έλα ρε. Αγαπάω πολύ τον Πεθύμησε. Έχω τον δω δύο εβδομάδες. Θα τον δω τώρα γιατί έχω το βαφτιστήρι μου γενέθλια. Έκανε το ακριβώς αντίστροφο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Μπόρεσε και πήρε, έκανε το 4-4 στο ντέρμπι. Και σάρωσε. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε. Κάπου εκεί αυτό. Βέβαια. Μην το λες με χαρά. Εντάξει. Okay. Έγιναν διάφορα, δεν ήταν. Δεν το λέω. Χαίρεσαι. Καλά. Ναι. Τα διάφορα τώρα τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, δεν κατάλαβα. Δεν μας έπιασε ο προπονητής. Τι να κάνω, βάλε ένα προπονητή. Προσπαθήσαμε. Τώρα, ναι. Ξέρεις, ο άλλος έπαιζε με 6 ενέσεις. Μετά δεν ξαναπέξε. Τα του έβαλε και τις 6 κατευθείαν. Έπρεπε να τις μοιράσει. Να βάλει 2 και 2. Να έχουμε, να πλώνει τα. Υπάρχει τώρα αυτό το μεγάλο αν. Κεφαλαία για το τι θα γινόταν δεν είχε αλλάξει προπονητή. Τώρα. Τώρα δεν έχουν νόημα αυτά, παιδιά. Τα υποθετικά και τα αν και τα αν δεν άλλαζε. Θέλατε, αλλάξατε. Τέλος. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν έχουν σημασία τα αν. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Εγώ θεωρώ τώρα με τη λίγη γνώση που έχω ότι αντικειμενικά κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι άξιος πρωταθλητής Ελλάδος. Το πήρε με το σπαθί του. Αξιότατος. Και το, να σας πω βαθμολογία. Ναι. Γιατί χαίρεσαι. Σε κατάλαβα. Ναι, πες. Ναι, για πες. Πες την εμωρή. Πάει, έπεσε η γραμμή. Σέκος. Στη βαθμολογία. Μια φορά είπε να πει βαθμολογία. Στη βαθμολογία πες. Ναι, τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρώτος βέβαια με 80 βαθμούς. Η τριάδα είναι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Α, γι' αυτό θες να το πεις. Είναι η τριάδα που βγαίνει η Ευρώπη. Καλά, είναι. Α, δεν βγαίνει η Ευρώπη, η Πανάθα μου. Η Πανάθα σου. Δεν βγαίνει η Ευρώπη. Και η τέταρτη ευρωπαϊκή θέση τώρα θα κρυθεί στο τελικό κυπέλου. Το Σάββατο. Αν πάρει το κύπελο, θα βγει. Όποιο πάρει το κύπελο θα βγει και Ευρώπη. Κάτσε, πώ πάρουν το κυπελάκι, κουμπάρε. Για να δούμε τώρα. Κάτσε, Λιλί, πώ πάρουν το κυπελάκι. Έχετε καμιά νεσούλα να βάλετε. Παναθηναϊκός και Άρη. Καλά, το Σαββατοκύριακο γίνεται ο κακός χαμός. Έχει Final Four Ευρωλίγκα. Έχει ευρωπαϊκό τελικό στο Handball που παίζει ο Ολυμπιακός. Έχει τελικό κυπέλου Ελλάδος. Τον ήπιες, Λιλί, που έχει ο γιος γενέθλια. Πω, καλά τώρα, δεν τον ίδιο, παιδιά. Κατάλαβα, θα περάσουμε τώρα. Εδώ τοπού, ταβερνία, ό,τι έχει κλείσει, με παππούδες, με γιαγιάδες, με νονούς, με ένα κινητό θα είναι πάνω στο κρασί. Πάντα σαν τον βλέπω. Κρατήσετε στο ποτήρι. Κουμπάρε τον ίδιο. Δεν γίνεται. Τώρα είναι κρίσιμο Σαββατοκύριακα. Τώρα του ήρθε να κάνει γενέθλια. Τώρα τα έχει το παιδί, συγγνώμη, αμάντα μου. Τι να κάνει το παιδάκι. Κάνει μεσοβδόμαδα τώρα, γίνεται χαμό. Μεσοβδόμαδα κάνει τα γενέθλια το παιδί. Πώ θα πάνε τα λεπτά. Στο Final Four θα πάει να κάνει γενέθλια τώρα ο άλλο άνθρωπο. Είναι δυνατόν. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε, τότε γεννήθηκε το βαφτιστήριο. Θα το κρατήσουμε μια εβδομάδα παρακάτω το άλλο σου κουού. Να τα φέρει πιο εδώ. Κάτσε να πάρω τη γυναίκα του τηλέφωνο. Πάρω τηλέφωνο. Πάρε λίγο, ναι, να δει τι γίνεται εκεί. Γιατί αυτό νομίζει ότι θα λέω μόνο τα δικά του. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 παιδιά, στείλτε και εσεί τρώτε παντόφλα σαν το Λιλί. Όχι, μάλλον, όχι, το δίλημα είναι. Το δίλημα είναι απλά πράγματα. Final Four την ομάδα σου ή γενέθλια παιδιού. Έλα ρε Δημήτρη τώρα, ναι. Τι είναι αυτά. Όλοι θα πούνε Final Four. Διάβαζα ένα ωραίο post. Ένα ωραίο post την. Ελπίζω να το πω καλά γιατί είναι πολύ αστείο, ρε γάμωτο. Έκανα το λάθος, λέει, και την ημέρα που έκατσε ο τελικός του conference. Έχω κλείσει το γάμο μου. Ναι. Όμως εντάξει, επειδή είναι, είναι στιγμή ζωής, ναι. Έκανα το σωστό. Ναι.
Όποιος θέλει να πάει να παντρευτεί την κοπέλα θα είναι Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ. Δεν το είπα καλά τώρα γιατί το διάβασα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι. Με εισιτήριο τελικά είχε πάρει εισιτήριο. Λοιπόν, ακολουθεί στις 29, αυτό που είπες, 29 Μαΐου είναι ο τελικός του conference. Έγινε και μια πάρα πολύ συγκινητική κίνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός κάλεσε το μικρό Γιαννάκη στον τελικό του conference. Πάρα πολύ, πολύ όμορφο αυτό. Πολύ, πολύ. Ο οποίος είναι φίλος του ΠΑΟΚ και παρόλα θα έρχεται να το σηκώσει ο Ολυμπιακός και θα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός που θα παρακολουθήσει. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, γιατί είναι ελληνικός ο τελικός αυτός αφενός. Αφετέρου, καλό είναι με τέτοια μικρές δόσεις να περνούμε τα μηνύματα ότι δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Μας έχουν... Ο άλλο τον άλλο το βρήκανε με σπαθί, ρε φίλε. Το είδατε. Πιο καλά. Εχθές πριν το ματς συνέλαβαν έναν τύπο στην Θεσσαλονίκη, άκου τα καραβά του, με σπαθί. Ευτυχώς τον συνέλαβαν. Έναν οπαδό τώρα δεν ξέρω αν ήταν του ΠΑΟΚ, του Άρη, μη υποβλακία. Τι είχε, κατάνα. Τώρα κατάνα ήταν. Συγγνώμη, Αμάντα μου, συγγνώμη να σε διακόψω γιατί μας έχουν στείλει το ακριβώς έτσι. Το προσκλητήριο. Ναι, το προσκλητήριο. Φίλος Ολυμπιακός δεν υπολόγισε σωστά. Αγόρασε εισιτήριο του τελικού Conference League. Δεν υπολόγισε πως την ίδια μέρα 29/5 παντρεύεται. Όποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί. Οπότε δεν μπορεί να παρευρεθεί. Αν θέλει κάποιος να πάει στη θέση του, ο γάμος γίνεται σε κτήμα στα Βόρεια Προάστια. Την ύφη τη λένε Μαρία. Ναι. Διατίθεται κουστούμι. Έλα, αφροσό. Φρόσο, ποιος είναι? Η Φρόσο, ποια είναι? Είναι γυναίκα του Λίλη. Η γυναίκα του Λίλη. Αμάν. Η οποία ετοιμάζει τα λουκανοπιτάκια για το πάρτι και ο άλλος φουσκώνει τις μπάλες. Γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, συνέχισε. Ναι, λέγοντα. Χάσαμε και τις δύο. Μας το κλείσανε και τις δύο τώρα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Φρόσο και Αμάντα. Λοιπόν, για διάβασα κανένα μήνυμα. Εδώ μας λένε ότι όποιος πάρει όντως το κύπελο παίρνει καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον Ολυμπιακό. Ισχύει αυτό? Γιατί παίρνουν με διαφορετικές θέσεις, μπαίνουν στα ευρωπαϊκά. Όλοι δεν πάνε να αγωνιστούν με τον ίδιο τρόπο. Να μας τα πει τώρα η Αμάντα. Για να μας τα πει λίγο. Μας τα πει η Φρόσο. Ναι, για να δούμε. Ποιος είναι τώρα? Τώρα παίρνω τη Φρόσο. Τώρα παίρνουμε, ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται. Πω πω. Να, ορίστε, εδώ η Τζο λέει. Μια χαρά τα λέει η Αμάντα. Εμείς κανονίσαμε τα πάρτι και όλα αυτά Πέμπτη απόγευμα. Λαλάκες είμαστε. Ωραία. Κάνατε τα κουλάντα. Κλείστο πάρτι την Αμάντα να μάθουμε για τα ευρωπαϊκά. Είναι σημαντικό αυτό τώρα. Πω πω. Εδώ μας λέει Γιώτα 28 Μαΐου πριν. Περίμενα, Μάντα, 28 Μαΐου πριν καμιά δεκαριά χρόνια τελικός Champions League έκανα το γάμο κανονικά. Ο γαμπρός ήρθε. Μπράβο του. Και τα γκαρσόνια λέγανε το σκορ στους καλεσμένους. Μπράβο τους κι αυτοί. Μας είχαν ξαναστείλει ότι είχαν βάλει οθόνη και βλέπανε όλοι οι άντρες μαζί με τα γκαρσόνια. Ένα τελικό που κάτι με εθνική ήταν όμως. Δεν ήταν Champions League. Εγώ έχω πάει στο αντίστροφο που γίνεται πάνω στο τελικό Champions League και η νύφη είχε υπάρχει ούτε τηλεόραση, ούτε Wi-Fi, κανένας να βλέπει τα κινητά του. Μου ήρθε ένα τρέλα μου ήρθε. Εντάξει τώρα, σοβαρά τώρα μιλάς. Είναι η στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Ναι, συγγνώμη, γιατί πάτε ρε παιδιά για να βλέπετε στα κινητά τους αγώνες? Δεν γινότανε να μην πάμε στο συγκεκριμένο. Είναι πολύ εκνευριστικό γιατί και εγώ όταν έκανα τα γενεθλιά μου και ο Πανταζής και ο Λυλής είχαν βγάλει κινητά. Και ο Ζάχαρης. Οι τρεις κολλητοί μου. Σπίτια τους να καθότανε. Ναι, και όχι τίποτα. Ήταν και δύσκολο. Θυμάστε στο στέκι του μαραθωνίτη, πώς λεγόταν. Που το κλείνει. Είδα και έπαθα να κλείσω. Και άμα θέλανε να δουν εμάς, θα κάτσουν σπίτι τους. Να φορώ άλλους τρεις που θέλανε να φάνε, όχι να δούνε. Η Αθηνούλα εδώ λέει: η κόρη μας έχει γενέθλια Παρασκευή 24/5 και της κάνουμε το πάρτι Σάββατο το πρωί 25 για να δούμε όλους τους αγώνες. Ακριβώς. Ο Νίκος λέει: ένας φίλος Ολυμπιακός δεν υπολόγισε σωστά. Έκλεισε εισιτήρια για Βερολίνο. Αλλά την ίδια μέρα θα πρέπει να είναι στο μαευτήριο γιατί γεννάει η γυναίκα του. Α. Για όποιον ενδιαφέρεται, η γέννα θα γίνει στο μητέρα και η γυναίκα μου λέγεται Ειρήνη. Ρε Νίκο, πώς την πάτησες έτσι? Παίρνω ένα κουτί πτυφούρ να πάω στη γυναίκα για παρηγοριά. Και ένα χυμό. Μόλι δίπλα να βάλω. Ναι, μόρι την καημένη. Εντάξει, χοντρό, ρε παιδί μου. Δεν έχω τώρα τέτοια πράγματα. Κοίτα την άλλη από εκεί. Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ γιατί τα έχω περάσει και ήταν δράμα η κατάσταση. Λοιπόν, στα υπόλοιπα να σας πω ότι ο Πανιώνιος εχθές μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα κοντά στον Ηρακλή επικράτησε 75-70 και ανεβαίνει στην Basket League, ανεβαίνει ξανά στην πρώτη κατηγορία. Με προπονητή το Φάνη, καλά είδα. Το Φάνη Χριστοδουλού, καλά το είδα αυτό. Ναι. Έλα ρε Φάνη. Επίσης, συγκλονιστικός Γιόνης. Το ελληνικό πινκ-πονγκ πάει στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Γιόνη να προκρίνεται για έκτη συνεχόμενη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπράβο, τον Γιόνη. Πολύ μεγάλη
πολύ πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ο Έλληνας με τις πιο πολλές συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας είχε, μας είχε τιμήσει και στον ραδιομαραθώνιο, είχε βγει τηλεφωνικά. Έχουμε και άλλους δεσμούς, γιατί μέσω εντός τώρα ο κουμπάρος μου είναι στο πινκ πονκ, στην ευρύτερη οικογένεια του πινκ πονκ. Από μικρός παίζει πινκ πονκ και τον γνωρίζει. Οπότε... Τι θες ρε, άστον ρε τον άνθρωπο ρε, θα τον βγάλω μια μέρα και θα αντιπαρατεθείτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είμαστε διπλά χαρούμενοι και ως Έλληνες αλλά και ως φίλοι του. Και ήταν και πολύ συγκινητική εκείνη η στιγμή που... Πολύ. Περίγραψε, που είναι τυλιγμένος με την ελληνική σημαία, είναι και κλαίει. Είναι τυλιγμένος με την ελληνική σημαία, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατή εικόνα. Και είναι και... Όσοι τον έχουν έτσι στην αστραφή λένε ότι είναι ένας, αυτό συζητάγαμε και εμείς τώρα εδώ με έναν άλλον φίλο σου εχθές, ότι πόσο καλό παιδί είναι, πόσο καλό παιδί είναι. Είναι ο Γιάννης καλό παιδί, εγώ ξέρω ότι είναι, το ξέρω, είναι. Και είναι και πολύ, δεν ξέρω τώρα το παιδί τι έχει, αλλά είναι, υπήρξε και πολύ έτσι δημοφιλής στις γυναίκες. Άντε. Πολύ, πολύ, ναι. Πιο πολύ από το Λιλί. Πολύς ποτέ. Έλα τώρα. Τον είχα λιώσει το μυαλό μου, να ξέρεις. Δεν ήθελε, Λίζα, μα ήθελε. Είναι που δεν ήθελε. Είναι που δεν ήθελε, εντάξει. Να σας πω επίσης ότι ο Ολυμπιακός εχθές σήκωσε το 65ο πρωτάθλημα στην κολύμβηση, 21ο σερί. Έχουν γίνει πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Να δείτε το επόμενο. Και θα σας αφήσω με τι άλλο. Με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ και τον viral φύλαθλο που πήγε με νταλίκα στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Τι είναι η τρόπο που πανηγύρισε με την νταλίκα, μάντα μου? Χαμός έγινε. Χαμός. Συγγνώμη, πήγε δηλαδή, πήρε την νταλίκα του, πήγε κάτω από το Λευκό τον Πύργο και άρχισε να κορνάρει και να βάζει ενδεχομένως μουσικές, ας πούμε, αυτό ήταν το... Μουσικές όχι. Ναι. Βέβαια δεν θα ακουγόντουσαν κιόλας οι μουσικές. Γινόταν χαμός έτσι κι αλλιώς. Μπορεί και να έβαλε ο άνθρωπος και να μην ακούσει. Γιατί έχει η νταλίκα? Αν έχει η νταλίκα. Ναι, γινόταν, ήταν τρελός. Ωραίος, ναι ρε παιδιά, εντάξει. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Εδώ η Βασιλική αλλά και ο Κωνσταντίνος μου γράφουν ότι ο Φάνης Χριστοδούλου είναι στη διοίκηση του Πανιωνίου. Ο Λυκογιάννης είναι ο προπονητής. Ναι, μας το έχουν στείλει και εδώ τώρα, αυτό διαβάζω τα μηνύματα. Και μάλιστα μου γράφουν εδώ ότι υπάρχει και μια, έτσι, ένα αίτημα, να το θέσω ευγενικά, του κόσμου του Πανιωνίου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ο Φάνης. Αυτά μεταξύ τους. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι η επιτυχία. Ομάδα ανέβηκε στην πρωτεθνική. Η επιτυχία είναι το θέμα. Μπράβο, μην τσακωνόμαστε τώρα για αυτά. Το θέμα είναι η επιτυχία του Πανιωνίου, που είναι ακριβώς ιστορική ομάδα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Πάρ' το χρόνο σου. Όχι, μωρέ. Πάντα λίγο που βγούμε στον αέρα θα μου πετάξετε μία βόμβα. Πάντα. Δεν μπορώ να. Ναι, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Λοιπόν, το σπιτάκι σας, παιδιά, ακούστε. Το δικό μας το σπίτι μην κλείσει το τέλος. Ταξιδεύαμε από τη Στοχόλμη με τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Χρήστο Μενιδιάτη. Και σκεφτόμουν. Είχαν πάει Τέιλορ. Παιδιά παίζανε απέναντι από την Τέιλορ και κάνανε πλάκα και λέγανε μόλις τελειώσετε από Τέιλορ Σουίφτ, γιατί αυτή. Άλλο. 3,5 ώρες τραγουδάει η Ρουφιάνα. Ναι, ναι, δεν το πουλάει. Ναι. 7, επειδή είναι και τα περισσότερα είναι πιτσιρίκια, βγαίνει 7,5. Από τις 7,5 και τραγουδάει όλο μέχρι τις 11 σίγουρα. Περνάει όλα τα στάδια της καριέρας της, εξού και έρας τουρ, όλες τις περιόδους που έχει. Άρα είχαμε Taylor Swift versus Τσαλίκη Μενιδιάτη. Πώς πήγε αυτό? Παιδιά, είχε κόσμο Μενιδιάτη. Φύσικα εντωμεταξύ δεν είχαν πού να κοιμηθούν. Κοιμηθήκαν στην αυλή μιας εκκλησίας. Σε κάτι παραπήγματα. Ποιο καλό Μενιδιάτη με το Τσαλίκη. Αφού τα είχαν κλείσει Swift. Αφού ήταν σου λέει Swift, είχαν κλείσει όλο το. Η Μενιδιάτη μείνανε. Η Τσαλίκια. Swift εναντίον Μενιδιάτης. Πόπο. Πάντως έλεγε λοιπόν. Γιατί τώρα σας τα βάλω. Έλατε. Το ξενοδοχείο του Κάστρο. Ναι. Δεν τα άφησες αυτό φεύγοντας. Αυτό είναι από το Ηράκλειο. Ναι, λες ότι ήταν. Ναυτικός έχω γίνει. Ο Τσαλίκης λες με τον Τσαλίκη, ναι, τραγούδισαν, είχε κόσμο. Πήγε κανένα Σουηδός. Κάναμε πλάκα. Πήγανε, φύσκα ήταν, ρε. Ναι, γιατί πήγανε μετά, αφού ήταν νωρίς σου λέω η Taylor Swift. Οι Swifties. Και τους βάλανε λοιπόν και στην αυλή μιας εκκλησίας και κοιμηθήκανε. Και εμείς τι νομίζεις, σε ένα hostel κοιμήθηκα πρώτη φορά. Καλέ, σας είδα. Και πόσο πληρώσαμε? Ένα χιλιάρικο το βράδυ. Απίστευτο. Ένα χιλιάρικο το βράδυ για το hostel. Το οποίο φαντάζομαι, αν πας σε ένα δίμηνο, δεν θα κάνει ένα χιλιάρικο το βράδυ. Όχι, παιδί μου, σου λέω, με αυτό σας εξηγώ. Μη δεν νοικιάζεται κι όχι. Ανεβάζει τον πληθωρισμό της χώρας. Της έκανε πρόταση ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης να πάει να τραγουδίσει. Γιατί όπου πηγαίνει, ανεβαίνει ο πληθωρισμός του. Το ΑΕΠ. Χαμός. Όχι, συγγνώμη. Μέρος
του ΑΕΠ της χώρας είναι η. Η συνεισφορά της. Η συνεισφορά της. Ρε γαμώ, τι θα γίνει που δεν βρίσκω. Εντάξει, μωρέ και εσύ. Όχι, εντάξει, ρε φίλε, τι είναι αυτό με το κεφάλι μου τώρα που χρειάζομαι που θα, πρέπει να δω τι θα κάνω το χρόνο. Θα πάει να συζητάς και να ξέρεις τι θα λες. Όπως και η ΑΜΠΑ είναι μέρος, η συνεισφορά τους, μέρος συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της Σουηδίας. Να ξέρετε, με το μουσείο των ΑΜΠΑ, με το. Α, και κάτι άλλο. Αυτό που είδατε που όλοι κάνατε σαν τρελή στο Twitter, ειδικά στο X, ότι αναβίωσαν μέσω artificial intelligence του ΣΑΜΠΑ στο Eurovision. Είναι εδώ και τρία χρόνια. Στο... Είχε ξαναγίνει. Μα έχει στο Λονδίνο δεν το βλέπεις. Ναι. Είναι αυτό που σας είχα πει, η συναυλία των ΣΑΜΠΑ που έχει γίνει με τη δική τους επιμέλεια και φροντίδα. Έχουν φορέσει οι ίδιοι τις ειδικές στολές για να δώσουν την κίνηση στις προβολές τους, στις artificial intelligence προβολές τους. Και είναι μέρος του show των ΝΑΜΠΑ που παρακολουθεί στο Λονδίνο σε έναν χώρο που έχει δημιουργηθεί μόνο και μόνο, είναι γεμάτος, έχει περάσει οπτική, είναι παντού για να μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το θέαμα. Γι' αυτό και δεν μπορούν να το πάνε, θέλουν τώρα να το ταξιδέψουν στο Las Vegas, αλλά για να το ταξιδέψουν πρέπει να φτιάξουν χώρο αντίστοιχο που να είναι περασμένος με οπτική ίνα για να το προβάλλουν. Σε κάθε περίπτωση, και είναι το πρώτο show το οποίο το έχουν. Γιατί έχει γίνει και ο Michael Jackson τον έχουν βγάλει με artificial intelligence να τον βλέπεις να χορεύει και να τραγουδάει. Αλλά το συγκεκριμένο το έχουν επιμεληθεί οι ίδιοι ΑΜΠΑ. Τελεί υπό την έγκριση των ΑΜΠΑ. Αυτό λοιπόν παίζει εδώ και τρία χρόνια στο Λονδίνο και μέρος του κομματιού, του σημείου, ήταν η έναρξη δηλαδή, μάλλον στην έναρξη, εκεί που μιλάνε για το Eurovision και λένε πώς ξεκινήσανε. Και αυτό προβλήθηκε στον τελικό του Eurovision. Και λέγανε τσάτρα πάτρα. Τι έκαναν στην Eurovision, ναι, και τσάτρα πάτρα. Δεν ήταν ακριβώς με τον τρόπο αυτό που γίνεται το show. Ήταν περισσότερο τηλεοπτικό, λιγότερο για τους εκεί ανθρώπους. Συμφωνώ. Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Πάμε παρακάτω. Έλεγα λοιπόν για τον. Ναι, για τον Μενιδιάτη έλεγα. Ότι τώρα κοίτα να δεις πώς θα του έχει φανεί του Χρήστου, που είναι και χαλαρός, δηλαδή είναι και χιούμορ κτλ. Που έβγαλε το τραγούδι το «Και σπίτι βρήκαμε και τον νοικιάσαμε». Που βγήκε τώρα η άλλη με τον νοικιάστηκε. Και λέει: κοίτα παραλίγο, ρε γάμο, δεν μπορούσαμε να το φέρουμε λίγο έτσι. Ρε Μαρκογιάννη, πες του φίλου του Μενιδιάτη να το κάνετε. Το φέρατε λίγο το κομματάκι προς τα έτσι να πούμε. Το δηλαδή, κοίτα πώς κάνει η άλλη επιτυχία με τον νοικιάστηκε και τον. Εμείς σκέφτηκαμε πρώτη την ιδέα να βγάλουμε τραγούδι «Νοικιάστηκε το σπίτι που ζήσαμε την αγάπη μας εκεί». Ναι, ο Μενιδιάτης τον νοίκιαζε τότε με 300 ευρώ, η Λιόλιου με 1300 ευρώ. Άλλες εποχές. Να κάνουν ένα mashup, τα Airbnb του. Ισχύει. Λοιπόν, Tommy G στην παρέα μας, παιδιά, και Length Attraction Mascara Plume είναι μια φανταστική μάσκαρα με μπορντό απόχρωση για μακιγιάζ που ξεχωρίζει. Αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό και τον μπορντό, ειδικά τώρα που το δέρμα μας αρχίζει έτσι και παίρνει λίγο από τον ήλιο, είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά μπορείτε να βάλετε για να κάνετε αυτό το έντονο, το μάτι το ωραίο που μπορεί να μην έχει βάλει. Τίποτα άλλο από μακιγιάζ. Αλλά έχει βάθος. Αλλά έχει βάθος. Σου πει άλλος, τι έχεις βάλει στα μάτια σου, ρε παιδί μου. Τολμήστε το, μπείτε το tommyg.gr. Μάκρος και τέλειος διαχωρισμός στη βλεφαρίδα. Αυτό το κάνουν όλες οι μάσκαρες της Tommy G. Χρώμα που διαρκεί και εντυπωσιάζει. Γι' αυτό το καλοκαίρι εγώ σας προτείνω αυτή την Bordeaux απόχρωση. Εγώ σας προτείνω το αμάξι που έχετε νερευτεί, να το πάρετε, να κάνετε τις βόλτες σας, να ανοίξετε τα παράθυρα, να βάλετε ερκοντήσια και να κάνετε το κομμάτι σας. Γιατί μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, το αξίζετε. Το θέλετε, το γουστάρετε, το καταφέρατε, να πάτε να το πάρετε από τη FlexCar. www.flexcar.gr με ένα μόνο μίσθωμα, χωρίς προκαταβολές. Αν θέλεις το αλλάζεις, αν δεν σου κάνει, αν θες να πάρεις ένα άλλο, αν θες να αλλάζεις, να το παίζεις μούρι ότι αλλάζω αμάξια, μπορείς, ωραία, νόμιμα, όμορφα και μετρημένα οικονομικά μέσα από τη FlexCar. Μέσω μάλλον της FlexCar. Μπείτε στο www.flexcar.gr αν θέλεις το κρατάς κιόλας. Αν το γουστάρεις πολύ και ήταν και το αμάξι των ονείρων. Πείτε και μια καλημέρα στην Αγλαία μας που μας ακούει από Αμβούργο. Αμβούργο! Όλα τα παιδιά που μας ακούνε από το εξωτερικό να πούμε και από την Νιρεμβέργη και το Αμβούργο και το Μόναχο και τη Στοκχόλμη. Καλημέρα σας. Λονδίνο. Βέβαια. Στην Κύπρο μας. Να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά. Αν και προτιμάτε το Φάνη ακούω εκεί στην Κύπρο. Δεν πειράζει. Ανεβαίνουμε, ερχόμαστε, μας παρακαλάτε. Και μετά θα λέμε δεν θέλουμε εμείς. Μετά θα ζητάμε τα ριάλια κι εμείς. Καλημέρα και στην Ευαγγελία που λέει: μπορείτε να πείτε ένα χρόνια πολλά στο Λιδιάκι μου που γιορτάζει σήμερα. Βέβαια χρόνια να πούμε. Πολλά, χρόνια Λιδιά, πολλά, Λιδιά. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Καλημέρα και στον Αντρέα που λέει: παιδιά, βάλτε αβοκάντο στη χωριάτικη και thank me later. Ναι, καλέ. Ναι, βέβαια. Το αβοκάντο πάει, κάνει ωραίους συνδυασμούς και κάνει ένα όνα σου. Όπου το βάλεις. Και στο μπέργκερ πάει αβοκάντο. Φανταστικό. Ναι, εγώ παίρνω πάντα ένα μπέργκερ που έχει αβοκάντο, αλλά παιδιά, πραγματικά και στη σαλάτα, ρίξτε του, ποτίστε το με λάιμ. Δεν υπάρχει ο συνδυασμός αυτός. Αβοκάντο με λάιμ. Ναι. Το αβοκάντο αγαπάει πολύ το λάιμ. Συγγνώμη. αυτό το πιάτο που είναι αβοκάντο απλά κομμένο σε φέτες και από πάνω έχει μία σος που είναι καφέ. Τι είναι αυτή η σος καφέ, ρε παιδιά?
Που το παίρνουμε σε όλα τα γιαπωνέζικα, έτσι ψιλοκινέζικα. Α, δεν ξέρω. Α, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό. Να μας πούνε οι μάπες που τα ξέρουν όλα. Η Νάνση έχει στείλει, παιδιά, λέει, όχι μόνο τα τίνα ξαλώ στον αέρα, αλλά επειδή πέσανε κι όλοι να με φάνε, με κυνηγούσα μετά αυτός να με βρει. Μετακόμισα και στην επαρχία για να μην μπορεί να με βρει 3 μήνες πριν το γάμο. Καλά εξηγήθηκε. Καλά εξηγήθηκε, κορίτσι μου. Καλά εξηγήθηκε. Γιατί μας λέει και το λόγο. Μα όχι, μας λέει το λόγο. Άλλο λέω. Δεν εξηγήθηκε καλά με την έννοια ότι τον πλήγωσε, στεναχώρησε, παύλα, αλλά. Σε βάθος χρόνου καλά έπραξες, γιατί είναι κρίμα να δεσμεύεσαι και μάλιστα με τα δεσμά του γάμου. Ακόμη χειρότερα να κάνεις μια οικογένεια, να κάνεις ένα παιδί και όλα αυτά να στηρίζονται σε κάτι που δεν θέλεις στην πραγματικότητα. Mm. Σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Καλημέρα να πούμε και στη Ρούλα που λέει: Ιωάννα μου, αυτό με το γιαούρτι που κάνεις το γλυκάκι, που βάζεις γιαούρτι και κακάο που λέγαμε, είναι εξαιρετικό αν αντικαταστήσεις το κακάο με στιγμιαίο καφέ ή εσπρεσάκι. Α, γίνεται τυραμισού, ε! Μπορείς να το βάλεις και στην κατάψυξη και γίνεται σαν frozen yogurt με γεύση τυραμισού. Ορίστε, τυραμαμισού. Thank me later. Η Κατερίνα η Μπούκα, παιδιά, έκανε την Παρασκευή το μοντέλο και με την τζιν τη φούστα της και ένα κόψιμο μέχρι βέβαια πολύ το μυρό. Μυρό, υπήρχε μυρό. Έκανε το κομμάτι της και ανέβασε ένα βιντεάκι για να διαφημίσει την ενότητά της γύρω στις 10 που μας τιμά να την κάνει με διάφορες προτάσεις, ατζέντας. Για να μπείτε, να διασκεδάσετε, να φάτε, να πιείτε, να περάσετε καλά. Λοιπόν, θέλω το εξής. Θέλω να βάλουμε αυτό το καλοκαίρι του σαμπάνι. Για να σας πω μια ιστορία του σαμπάνι που βρέθηκα σε μια παρέα και μου την είπανε. Είναι ο σαμπάνις, παιδιά, είναι στην εβδομάδα ελληνικής μουσικής στον Σφαίρα. Που πηγαίνουν οι καλλιτέχνες τότε και ξέρεις, περνάει ο ένας μετά τον άλλον και δίνουν μια συνέντευξη κτλ. Και είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Και είναι ο σαμπάνις μετά. Βγαίνει ο Νότης, δηλαδή μπαίνει ο Γιώργος. Ναι. Και είναι ο Γιώργος, ρε παιδί μου, και λέει στον Σαμπάνη. Νότη του λέει, είναι μεγάλο. Ο Σαμπάνης λέει στον Νότη. Ο Σαμπάνης λέει στον Νότη, είμαι μεγάλος θαυμαστής και σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις να σου δώσω ένα τραγούδι. Μάλιστα. Να σου δώσω ένα τραγούδι. Βασικά ένα δίσκο ολόκληρο του λέει. Τον έχω έτοιμο, του λέει. Μάλιστα. Και του λέει ο Νότης, ρε παιδί μου, πολύ ήρεμα και στοϊκά. Ό,τι θέλεις αγόρι μου, Μιχάλη μου, του λέει, ό,τι πραγματικά γουστάρεις μέσα του. Και τον πέρασε και το Χατζηγιάννη. Εντάξει. Ναι, μωρή, εκείνη την εποχή μπορεί και να το. Ήταν παλιά τώρα αυτό, εντάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει, τέτοια λάθη γίνονται και ακούς. Και ακούς καμιά φορά, ας πούμε, βγαίνει ο τάδε ηθοποιός και λέει, α, με έχουν μπερδέψει στον δρόμο με τον τάδε. Και λες, έλα ρε ψεύτης, έχουν μπερδέψει με τον τάδε. Αλλά ο κόσμος τα λέει κάτι τέτοια. Αλλά όπως είπε και ο Νότης, παιδιά, μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο. Α, δεν κάνει. Η Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω για εσάς, αλλά έχει ξεκινήσει με ένα ωραίο feeling αυτή η εβδομάδα. Ναι, θα βράσουμε σήμερα. Γιατί έχεις πάει καθόλου προς. Εδώ είμαστε το απόλυτο ψυγείο. Κάνει και κρύο, μπορώ να σου πω. Έξω. Πλησίασα λίγο το παράθυρο. Αλήθεια. Τώρα καίγεσαι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω. Θα έρθουν τα 35 που λέγανε. Θα έρθουν τα 35 και δεν ξέρω αν είναι προτιμότερο να είσαι, ας πούμε, με τα χέρια έξω κοντομάνικα αυτά ή να έχεις και κάτι από πάνω. Όχι, να μην ζεσταίνεσαι, απλά ξέρετε τι, να βάλετε αντιλιακό στα χεράκια. Βάλε μας. Βάλτε ξεμανίκωτα, βάλτε τα αυτά σας. Εγώ για την πούδρα θα σας μιλήσω τώρα του Tommy G. Γιατί είναι το θέλουμε στο πρόσωπο. Και πιο εύκολο, ρε παιδί μου, τα μπονάρες εκεί και τελείως υπόθεση. Sun Protection Powder με SPF 15, ένα προϊόν που προσφέρει ομοιομορφία, λάμψη και ηλιοκαμίνη εμφάνιση στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα την προστατεύει και την περιποιείται. Είναι ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα. Όπως σας είπα, χαρίζει και ηλιοκαμένο ομοιομορφο look. Θα τη βρείτε σε 2 αποχρώσεις. Η μία είναι η Sun Kiss, έτσι πιο ελαφριά κάλυψη, και η άλλη είναι Sun Bronze για το βαρύ ηλιοκαμένο look. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει εδώ από περιπτώσεις που είτε κάποιοι συνήθως άντρες παρακολουθούσαν σε σημαντικές περιστάσεις, γάμους κλπ. Κάποιο αθλητικό γεγονός που ήθελαν οπωσδήποτε να παρακολουθήσουν. Μπείτε Μάπες 698 104 104 και 6 είναι ο ραδιοκαφενές του Μάπες Show. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Ελάτε όπως ξυπνήσατε, ζητήστε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και φτιάξτε τη φάση σας ώστε στο τέλος να καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Η Τάνια μας λέει: τα παιδιά του έτους μας άλλαξαν την παρουσίαση εργασίας στο μεταπτυχιακό λόγω του Final Four, τώρα φέτος. Πολύ σημαντικό και το ένα και το άλλο, δεν μπορώ να πω. Πότε είναι ο τελικός? 29 είπαμε. Ο Θάνος λέει, πέρυσι τον Ιούνιο βλέπαμε στο τελικό του Champions League στο τραπέζι του γάμου του, φίλου του προφανώς, στη
τεινάξω. Και ο Τάκης μας θυμίζει για το 2004 ότι είχε γίνει χαμός και είχαν ακυρωθεί πάρα πολλοί γάμοι, ακόμη και ποδοσφαιριστών, που οι άνθρωποι δεν περίμεναν ότι θα πήγαινε μάλλον έτσι. Στο Euro. Η κατάσταση ακριβώς όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, εκεί τα ακυρώνεις, αν με ρωτάς. Εγώ δηλαδή που θυμάμαι την κατάσταση. Τι ακυρώνεις το γάμο. Ναι. Αν δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Συγγνώμη, ρε Βασίλη. Βρε. Είσαι ποδοσφαιριστής. Α, ποδοσφαιριστής. Ναι, καταρχάς δεν μπορείς να είσαι στο γάμο, πρέπει να είσαι στον αγώνα. Ναι, αλλά και αν δεν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν θέλεις, ρε παιδί μου, και η νύφη, φαντάζομαι, και ο γαμπρός, δεν έχει να κάνει με το ποιος έχει το ενδιαφέρον, αλλά όταν μια χώρα ολόκληρη βράζει γύρω από ένα συγκεκριμένο γεγονός, εγώ θυμάμαι στο χωριό μου παντού τηλεοράσεις, στο Αγρίνιο τηλεοράσεις, ο κόσμος έξω. Χαμός, για τους τελευταίους έτσι αγώνες. Δεν θες εκείνη την μέρα παντρεύεσαι να μην το καταλάβει κανείς. Εγώ δεν θα ρίσκαρα το γάμο μου. Θα είχα μια οθόνη να τον βλέπω. Έλα τώρα που γυρίζει, που θα το αναβάλουμε κιόλα. Ξέρεις τι συμβαίνουνε. Εσύ άμα παντρευτείς, γιατί θα τους βάλεις κανονικά να βλέπουν ό,τι αθλητικό γεγονός υπάρχει. Ακόμη και η πασία. Τη Μαρία την άσχημη να θέλω να την έχω και να τη βλέπω. Εγώ να παντρευτώ και θα σας βάλω να βλέπετε και αγωνιστική αλληλή από αυτό το πρωί. Στην είσοδο θα μοιράζονται τάμπλετ. Δείτε ό,τι θέλετε. Είστε καλά. Και PlayStation θα σας βάλω. Να πούμε καλημέρα στο Χριστινάκη που λέει: μετά από 15 χρόνια γάμου και ενώ τα 10 από αυτά δεν δούλευα γιατί μεγάλωσα το παιδί μας, μια νύχτα μετά από πολλά προβλήματα έβαλα παιδί και σκύλι στα μάξι και έφυγα, τα τίναξα όλα στον αέρα. Σήμερα 11 χρόνια μετά δεν το έχω μετανιώσει τη στιγμή. Αν δεν σπάσει αυγά, ομελέτα δέντρος. Αυτό λέμε, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα ημέρας. Τα τίναξα όλα στον αέρα και την έκανα από μια κατάσταση που πραγματικά κανένας δεν μπορούσε να το προβλέψει και κανένας δεν μπορούσε να το ούτε καν να το συμβουλέψει. Δηλαδή είναι τόσο παγιωμένα κάποια πράγματα. Επαγγελματικά, προσωπικά, που εκεί θέλουμε τέτοιες ιστορίες που τα τεινάξατε στον αέρα και φύγατε. Και θα γυρίσω στον Αντώνη και στα ζητήματα τα ποδοσφαιρικά, ο οποίος λέει: έχω γάμο που δεν γίνεται με τίποτα να μην πάω. 1η Ιουνίου. Είναι ο τελικός του Champions League Dortmund Real. Εύχομαι εδώ και πάρα πολλές μέρες να συμβεί τίποτα, ακόμη και να πάθω COVID. Έχω ξεκινήσει να χαιρετάω κόσμο που δεν χαιρέταγα, τους φιλάω και τους αγκαλιάζω πια. Έλα ρε παιδιά, μην κάνετε τέτοια. Εντάξει, σωστό όμως. Θα μπορούσε να ευχηθεί να μην γίνει ο γάμος. Οπότε να εύχεται το κακό των άλλων των ανθρώπων. Κρίμα. Σωστό και αυτό. Καλημέρα και στην Άντζελα που μας έχει στείλει φωτογραφίες. Είναι ο σύζυγός της και δύο φίλοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι, λέει, πέρυσι τον Αύγουστο. Ο άντρας μου και οι κουμπάροι μας, οι οποίοι έβλεπαν μάτς σε γάμο στενού συγγενή, μέχρι και οι σερβιτόροι, ερχόταν αγχωμένοι να μάθουν το σκορ. Και δυστυχώς το τραπέζι μας ήταν δίπλα στο νηφικό τραπέζι. Μην τα κάνετε αυτά, μωρέ. Μην τα κάνετε αυτά. Πάτε, τρώτε τζάμπα αυτά, πίνετε και βάζετε μετά να δείτε τους αγώνες. Πάντως, ρε παιδί μου, είναι φοβερό για μας που δεν έχουμε αυτή την καούρα, ας πούμε, με όμορφη κάποια ομάδα. Είναι όπως, για να τα καταλάβετε λίγο, να σας το παραλληλήσω. Πώς όταν έχει πάρα πολύ. Τώρα τελείωσε και το πάρα πολύ κρύο, ενώ δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα. Αλλά όταν είχε κάτι χιόνια, κάτι αυτά, που είσαι σε ένα τραπέζι και σηκωνόντουσαν να πάνε να καπνίσουν μέσα στο ψοφόκριο. Και εσύ που δεν καπνίζεις, λες. Ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε πόσο παράλογο είναι αυτό που κάνετε. Ναι, που πάτε μέσα στο ψοφόκριο και να τουρτουρίζουν για να ρουφήξουν δύο τζούρες. Κάπως έτσι μου φαίνεται και εμένα αυτό που δεν είμαι πολύ δεν είμαι παδός δηλαδή. Να πιέζεσαι από ένα κοινωνικό γεγονός επειδή θέλεις να ξέρεις το σκόρ ή να παρακολουθήσεις έναν αγώνα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ, ρε παιδί μου, να είσαι πολύ φανατικός. Μπράβο, κουπέ. Μπράβο. Ακόμα ένας φανατικός εδώ πέρα, ο παδός, που καίγεται για την ομάδα του. Η Μαρία λέει: εμένα παντεύονταν οι γονείς μου και έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 93, χωρίς κινητά φυσικά. Ο μπαμπάς μου και ο νονός μου ΠΑΟΚτζίδες και το ντέρμπι ήταν ακριβώς την ώρα του γάμου. Οπότε είχα να αγκαρύψει ένα παιδάκι να βγαίνει έξω στην πλατεία, να μαθαίνει το σκορ και να μπαίνει μέσα στην εκκλησία να του το λέει. Έλα, η Ειρήνη, καλημέρα παιδιά. Ο μπαμπάς μου, τη μέρα που γέναγε η μαμά μου, βλέπανε με το γιατρό της τον Παναθηναϊκό και της λέγανε: κάνε λίγη υπομονή να τελειώσει η Πανάθα. Η Ειρήνη, μου φαίνεται λίγο φίδι αυτό, να ξέρεις. Στο λέω. Εδώ μας λένε ότι η σώσα αυτή που έψαχνες για το αβοκάντο, η καφετή, είναι τεριάκι. Όχι, μοιάζει, είναι. Αλλά είναι μια πιο πηχτή, λίγο γλυκόξινη. Α, μήπως λες την oyster sauce. Όχι, Worcester Sauce που τη λένε. Αυτή παρά είναι αλμυρή. Worcester Sauce είναι Worcester Sauce. Ναι, αυτή είναι πολύ αλμυρή. Κάτι αλμυρή ήταν εκείνο, το τρώγαμε στο Φουρίν Καζάνι, στο Φουμαντζού. Και στο κέντρο, τα θυμάσαι. Ζή αυτό. Άντε τώρα, όχι, πού δυστυχώς. Τα θυμήθηκες αυτά, ρε εσύ. Μου λέγανε ότι είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Στο κέντρο. Και έχει κλείσει αυτό. Εδώ και χρόνια, νομίζω. Απίστευτο. Μην ανησυχείτε, έρχονται καινούργια πράγματα, mm-hmm. όπως είναι η καινούργια ζεύση σέψα. Οπότε αυτό βλέπετε ότι εντάξει, μπορεί να κλείνουν άλλα πράγματα, αλλά κάποια που τα έχουμε εκεί και είναι εγγύηση και είναι το σημείο αναφοράς μας τόσα χρόνια, παραμένουν. Γύρω-γύρω όλα αλλάζουν, αλλά κάποια μένουν ίδια για να έχουμε και κάποια αμπάριζα, ρε παιδί μου, κάποιο σημείο αναφοράς.
μεταφοράς. Έτσι είναι η ΕΨΑ, που είναι 100 χρόνια εταιρεία, είναι ελληνική εταιρεία. Τώρα νέοι άνθρωποι, νέα πρόσωπα, νέα μυαλά, νέα όνειρα έχουν αναλάβει και θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν το ότι τους γνωρίζουμε, τους εμπιστευόμαστε. Αυτό το σήμα της ΕΨΑ το ξέρουμε καλά. Είναι μέσα στη ζωή μας, είναι μέσα στα μαθητικά μας χρόνια, είναι στον τρόπο που μιλούσαμε, ακόμη και τα λογοπαίγνια που κάνουμε με το ΕΨΑ, γιατί ξέραμε ότι είναι εκεί. Ότι είναι η ελληνική εταιρεία που τη γνωρίζουμε και τη γουστάρουμε. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια για να μας περάσει στην επόμενη εποχή με νέες κομψότατες συσκευασίες που μπορείς να τις φωτογραφίσεις κιόλας, να τις πας να κάνεις και το κομμάτι σου, ρε παιδί μου. Να φοράς τα ακουστικά σου δηλαδή και να έχεις και το καινούριο, το κουτάκι ΕΨΑ με την καινούρια τη γεύση. Έχει γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο, πορτοκαλάδα για σεμί. Τέσσερις νέες γεύσεις στηρίζονται λοιπόν στο ότι τους ξέρουμε και τους εμπιστευόμαστε, μας παίρνουν από το χέρι και περνάμε στη νέα εποχή με νέες γεύσεις, παγωμένες γεύσεις που τις βάζουμε στη ζωή μας από τη γνώριμη εταιρεία. Πια που περνάει μαζί με εμάς στην επόμενη εποχή. Αυτή είναι η ΕΨΑ και έχω την ερώτηση. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση που θα σας κάνω, μια που τη γνωρίζουμε τώρα την ΕΨΑ και γουστάρουμε και παίζουμε και παιχνίδι. Δεν θα στείλετε ΕΨΑ και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε οι 10 τυχεροί τα αναψυκτικά του μήνα, 24 αναψυκτικά. Θα σας κάνω την ερώτηση, θα απαντήσετε την ερώτηση και θα στείλετε το. Με την απάντηση της ερώτησης θα στείλετε το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, η νέα γεύση ΕΨΑ είναι πορτοκάλι με λεβάντα ή πορτοκάλι με γιασεμί. Γκόσυπ και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο, Φέδων. Σταμάτα. Όπα, πάει, ε. Ναι. Ωραίος ο Φέδων. Πριν ξεκινήσουμε με τα gossip, να σας πω ότι σε λίγο θα σας δώσω εγώ και το OK να στείλετε μηνύματα, γιατί παίζουμε γυρομάπα σε λίγο. Γυρομάπα. Βέβαια, να σας οπότε πω και εγώ. Το νου σας. Το χρωστάω, γιατί μου το έστειλε η αδερφούλα, τώρα με ενημέρωσε. Η μίσο σώση είναι αυτή που τρώγαμε πάνω στο αβοκάντο. Καταπληκτική. Ναι. Καλά, ρε ξεφτύλα, και το ήξερε η αδερφή σου. Αφού μαζί πηγαίναμε. Ορίστε, αδερφούλα. Του βάλε τα γυαλιά η Έφη. Η Εύη δεν μου βάλε τα γυαλιά. Σου βάλε γυαλιά, άρα μήπως πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε την περιουσία της οικογένειας που την έχεις καρποθεί και την έχεις αφήσει ξεπρίκωτη. Ξεπρίκωτη. Όποιος θέλει θα την πάρει για την ομορφιά. Α, την πήρε. Καλά, την πήρε. Την πήρε για την ομορφιά της. Δώσαμε. Ξέχασε. Τι συνέβη μόλις τώρα. Τι είδαμε εδώ. Τι είδαμε εδώ τώρα. Δεν τα πας καλά με τον γαμπρό. Πρόσεξε, δύο πράγματα. Ή χαίστηκες για την αδερφή ή δεν πας στο γαμπρό. Ναι. Διάλεξε. Τι, δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Ωραία. Ρε Θεόφωβε. Ακούει και η μάνα σου. Αλλά ακούστε, εμείς έχουμε τακτοποιηθεί, έχουμε κάνει κάποια επιλογή. Αν υπάρχουν προσφορές καλύτερες. Ελάστα μου τώρα, όντως δεν πας το γαμπρό σου, ρε. Όχι ρε, πάρα καλό παιδί. Εγώ και μόνο που παντρεύτηκε την αδερφούλα μου. Που την διαφορτωθήκαμε. Καλά, έχεις να δεις. Η μάνα σου μας ακούει, μας λέει ο πατέρας σου. Νομίζω πια ναι, μωρέ, αφού το μαγαζί το έχει υψηλοκλείσει. Εκεί ξέρει, πάει και πίνει καφέδες. Πώς τη λένε τον μπαμπά. Είσαι ταξιούχος ο μπαμπάς ο Τάκης πια. Το περιβόητο του. Το περιβόητο του κουρίου ο Τάκης έχει κατεβάσει η αυλαία. Και ο Τάκης, κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, ναι. Λεπελού. Μην νομίζει, τώρα πίνουν τον πρωινό τον καφέ. Δεν είναι πολύ πρωινή τύπη. Πώς γνωριστήκαν οι γονείς. Εμείς ξυπνάγαμε σχολείο, μόνοι μας πηγαίναμε. Πώς γνωριστήκαν, όντως. Ναι, καλέ. Πάντως πηγαίνανε, φαίνεται. Στον αυτόματο. Ναι, γιατί οι άλλοι που ξυπνούσαν για να πάνε στο σχολείο κάνανε πάλι μία βόλτα και ξαναγύριζαν στο υπόγειο. Δεν ήταν μάζα, μας κυνηγάνε, διάβασες, δεν διάβασες. Σήκω, παιδί μου, το πρωί τέτοιο, ξεκονόμαστε, τσόκου τσόκου πηγαίναμε. Είδατε τι έκπληξη έκανε η γυναίκα του Ζούκεμπεργκ, του ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Facebook και του Instagram. Το Facebook ίδρυσε, αλλά τώρα έχει αγοράσει και το Instagram και το WhatsApp. Η Μετά, η Μέτα, πώς τη λένε. Τη Μέτα, ναι. Το Μέτα. Είδατε ότι του έκανε δώρο. Τι. Ακούστε, εντάξει, βέβαια πρέπει να έχει και τα λεφτά. Πήγε και του ανακατασκεύασε, όχι επανεφίβρε, πώς να το πω, ανέπλασε, όχι, αναδημιούργησε, θα μπορούσα να πούμε, ξαναδημιούργησε. Ωραία. Αγαπημένους χώρους από τους οποίους πέρασε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το δωμάτιο όταν ήταν φοιτητής της εστίας. Το πατρικό ναι. του, το δωμάτιο το παιδικό στο πατρικό. Σε μικρογραφία βέβαια. Σε μικρογραφία κάνουμε. Για να τα ζήσει ξανά. Ακούς Βασίλειο, ο Βασίλειος που μας στο LSE, ναι. Την Great Dover Street δηλαδή. Ναι. Και για να τα ζήσει ξανά και να είναι αυτό και τα λοιπά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Καθόλου και εμένα. Ότι θα μου φέρνε εμένα δώρο άλλος, ας πούμε, να έχει τόσα λεφτά και να μου φέρει το διαμερισματάκι που είμαι ένα 50 τετραγωνικά στη Χαλκιδόνα με την Κατσαρίδα. Το δωμάτιο που είχα ένα κρεβάτι εγώ, η Όλγα. Παιδιά, πρέπει να έχετε και κάτι να αναπλάσετε. Εσύ να τη σου κάνω τη ζερφά μου.
Πρώτον, εσένα τι να σου κάνει, το υπόγειο που γύριζε πίσω και ξανακριβώσουν και κρυβώσουν για να μην πα σχολείο. Γιατί έτσι να μου το έκανε, ναι. Λοιπόν. Α, δηλαδή το πάντιο, α πούμε, να μου έκανε μια αίθουσα. Ρε, παιδί μου, και εσένα τι να σου κάνει τώρα, το χωράφι στο αγρίνιο. Άρα στο Ζούκερμπερ είχε δηλαδή να κάνει. Γιατί παιδιά, ο Ζούκερμπερ είχε ένα φοιτητικό δωμάτιο, ακούμε. Συγγνώμη. Έχει άντρα το Ζούκερμπερκ. Ναι. Τι δώρο θα του πάρεις, μωρέ, με τόσα λεφτά που έχει κι εσείς. Να σου πω, αλλά είναι για εκτός αέρα. Θα του κάνεις κάτι σε συναισθηματικό τέτοιο, συναισθηματικό δώρο. Σε προσωπικό επίπεδο. Θα του το έκανε κι αυτό μετά. Δεν του το έκανε. Θα εξηγήθηκε. Δεν εξηγήθηκε. Δεν θα εξηγήθηκε. Αλλά τώρα λεφτά, τι να του πάρει. Αμάξι, σπίτι, τι να του πάρει. Να σου πω, ωραία δώρα που έκαναν οι Kardashian, οι Kim με τον Kanye West όσο ήταν παντρεμένοι, που εγώ πάντα τα ζήλευα. Μετοχές από αγαπημένες εταιρείες. Ποια είναι η εταιρεία σου, με τα κινητά, με το μήλο, πάρε μετοχές. Τι θα είσαι, τα αθλητικά, το τάδε, πάρε μετοχές. Ένα μικρό ωραίο κουτάκι και είχε μέσα τις μετοχές των εταιριών. Ναι, μωρέ, χαίστηκε ο Ζούκερμπερκ να του πάρει και άλλες μετοχές. Καλέ, εδώ για ένα post της είχε πει να μην πάει σε ανταγωνιστικό προϊόν και ναι, της έδωσε σε φάκελο 1 εκατομμύριο μόνο και μόνο για να μην κάνει το post. Γιατί θα πρέπει 1 εκατομμύριο. Καλά, και λέει, Κιμ, δεν θα το κάνω, λέει, αγάπη μου, π.χ. Γιατί. Και όλα αυτά έγιναν με ένα πορνοβίντεο. Ναι, ρε παιδάκι. Όχι, με τη διάθεση του ανοιχτή σε όλα, 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 όλα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα ως show είναι ένα πολύ ευνουχισμένο πράγμα. Αν δεις τις πρώτες 15 σεζόν. Γιατί είναι εκπομπή, λες, το Kardashian. Για το Kardashian. Συγγνώμη, από το πορνοβίντεο ξεκίνησαν όλα. Ναι, αλλά θέλω να πω, ήταν ανοιχτή όλη η οικογένεια σε όλα. Στους τσακωμούς, στα σεξ τους, στα κέρατά τους. Δηλαδή, δεν είναι απλό, ας πούμε, να βλέπεις να μπαίνει μέσα όλος και να λέει θέλω να κάνουμε τεστ DNA. Το παιδί δεν είναι δικό μου στη μικρή Kardashian, στη μικρή Jenner. Από εδώ, από εκεί να σφάζονται. Ψυχολογικά η Chloe. Ναι, όλα δηλαδή ήταν ανοιχτά σε όλους. Είχαν και τα μικροστισηματάκια τους, δηλαδή είμαστε Μαλδίβες και ξαφνικά χάνω κάτι σκουλαρί και μισό εκατομμυρίου μες στη θάλασσα. Σωρώστε την άμμο να τα βρούμε. Έκλαιγε, δεν τα βρήκανε, ναι, γιατί θάλασσα τα, ναι, τα ρουφάει, παιδιά, τα χρυσά. Τα χρυσαφικά, το έλεγε η μάνα μου. Γιατί, που ήταν το. Πώς το λένε. Του βαλούσε τα ρούχα. Δεν είσαι ταλαντούχα. Δεν έχει ταλέντο στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν. Άρα δεν είσαι καλό στο σκάουτινγκ. Ό,τι σου είπε. Ένα ψυχικό κάναμε κι εμείς. Καλά να πάθεις. Η Kardashian ήταν η PA της Paris Hilton και μάλιστα. Όπως η Λιάκη της Ρούλας. Όχι, ρε, μιλάμε. Ούτε καν επαγγελματικά. Την έχω πετύχει αυτή την εποχή γι' αυτό. Τη κουμπαλούσε τα ρούχα. Όχι, ήταν δίπλα της βοηθός. Τετραδιάκι. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Βοηθός. Μιλάμε τώρα, ήταν απλή ακόλουθος. Ούτε καν επαγγελματικά. Δηλαδή πήγαινε η φάνα από δίπλα και της έλεγε κάνε κορίτσι μου λίγο στο πλάι να φωτογραφηθώ με την Πάρις. Ήταν του πεταμού η Kim Kardashian. Ναι, η τελευταία των όλων. Την παίρνανε, ας πούμε, χαριστικά. Έλα, Kim, να μας φτιάξει λίγο την ντουλάπα. Έλα, Kim, να μας φτιάξει κανένα φορεματάκι από αυτά που πουλάγανε εκεί σε ένα μαγαζί που είχαν. Και τώρα όλες αυτές γλύφουν την Kim. Και ξαφνικά, boom. Δηλαδή, για να παντρευτεί τώρα η Paris Hilton, αν δεν πάει η Kim Kardashian στο γάμο, δεν παντρεύεται. Ναι, καλά. Όλο τούμπα ήρθε. Όλα αυτά με ένα πορνοβίντεο. Ναι, ρε παιδάκι. Αν έχει τύχη διάβαινε και ρυθμιστικό περπάτα. Καλά, εσείς δεν τα κάνετε ούτε στην προσωπική σας ζωή. Θα τα κάνετε και στο YouTube. Για να βγει βίντεο πρέπει να το κάνετε κιόλας. Χαζές. Πρέπει να υπάρχει υλικό. Προχωράμε, έλα. Πάμε στα. Δεν θέλω να πω gossip τώρα μετά από αυτά. Ναι, γιατί θέλει να πει. Δεν θέλω να πω τώρα μετά από αυτά τα gossip που είπαμε. Γιατί θέλει πριν από όλα αυτά. Άστο, ταράχτηκα σήμερα. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκαν, εντάξει, ο Θανάης Αλευράς και ο Ζερόμ Καλούτα. Δεν θα συγχάσουμε από δάφτο. Όχι, άκου τώρα όμως τι αποκάλυψη έκανε η Μπέτη Μαγκύρα. Ο Αλευράς δεν έχει μιλήσει, τώρα μίλησε. Είπε, παιδιά, ότι 2 χρονιές που παρουσίασε με την αδερφή της στην Eurovision, το 2008 και το 2009, εκείνες πληρώθηκαν κανονικά. Είπε ότι όλοι πληρώνονται, λέει, μόνο ο καλλιτέχνης δεν πληρώνεται, δηλαδή χορευτές, σκηνοθέτες, μπλα μπλα μπλα. Εκτός, λέει, τώρα. Όχι, 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 η Ντορέτα με την Μέρη, όταν το είχαν παρουσιάσει, αν θυμάστε, είχαν πει και μάλιστα γίνει και τώρα η Ντορέτα ακόμη τα ακούει, που την είχε ξεχέσει ο Λιάγκας, ότι πρέπει δουλειά. Όχι ο Λιάγκας, ο Παπανότας. Sorry. Αρκετοί τότε, ναι, ναι. Ότι πρέπει η δουλειά να πληρώνεται και ότι αυτό είναι κακό παράδειγμα κτλ. Είχαν πει και η Μέρη και η Ντορέτα ότι δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκαν την Eurovision. Εγώ λέω ότι είπε η Μπέτη Μαγκύρα. Λέει μόνο καλλιτέχνες δεν πληρώνονται. Χορευτές και αυτοί που κάνουν φωνητικά, σκηνοθέτες, μπλα μπλα. Όλοι λέει πληρώνονται. Και εμείς λέει είχαμε πληρωθεί τότε. Ίσως αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε όταν ας πούμε, τα χρόνια της κρίσης και όλα αυτά που υπήρχε και μεγάλη κριτική απέναντι στα μεγάλα σόου βραδιά εθνικών τελικών που διοργάνωνε η ΕΡΤ. Οπότε νομίζω ότι κάποια ντουέτα μετά όπως η Ντορέτα με την Σινατσάκη, ενδεχομένως ο Καπουτζίδης τότε. Μετά. Ήταν μετά. Ενδεχομένως ο Καπουτζίδης τότε με τη Βανδύ που είχαν ακούσει και εκείνοι ότι ας πούμε, δεν ήταν καλά φωτισμένο, έκανε σκιές από πίσω και αυτά. Ναι. Και είχαν πει οι άνθρωποι ότι εμείς προτιμήσαμε να δοθούν τα χρήματα για να γίνει διοργάνωση. Νομίζω ότι δεν είχαν πάρει και εκείνοι. Μάλιστα.
Πάντως είπε ότι επειδή τα, και οι δύο έχουν συνεργασία με την ΕΡΤ, ίσως είναι και κάποια άλλη συμφωνία από πίσω. Αυτό δηλαδή... ήθελα να πω. Μπορεί χρήματα να μην πήραν στα χέρια, αλλά μπορεί να κάνανε μια συμφωνία να είναι στην ΕΡΤ για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, γιατί ο ένας έχει ήδη ταξιδιωτική εκπομπή και ο Θανάσης είναι στην εκπομπή νούμερα 1. Ή μπορεί να είπε η ΕΡΤ φέτος: εγώ δεν δίνω λεφτά για αυτή την ιστορία. Θα πάρω δύο δικούς μου ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν σε εκπομπές. Μισό λεπτό. Νούμερα 2 με το ΦΥΟ δεν υπάρχει πια αυτή. Όχι, όχι, από πέρυσι. Όχι, ήταν, λέω, μήπως ήταν κάποια συμφωνία. Τέλος πάντων, παρακάτω, ναι. Ναι. Ο Νίκος Μάνησης φιλοξένησε παιδιά στην εκπομπή του Σαββατοκύριακο τον Χάρη Λεμπιδάκη και εκείνος το ρώτησε για όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Γιώργο. Ο Λεμπιδάκης πήρε συνέντευξη από τον Μάνηση. Πώς έγινε αυτό τώρα? Πήγε ο Λεμπιδάκης στο Μάνηση και του πήρε συνέντευξη. Α, απλά ήταν εκεί. Ήταν στην εκπομπή του. Μετά τι άλλο. Βάλει το μυαλό σου ανάποδα, γι' αυτό μπλέκεσαι. Είχε πάει ο Λεμπιδάκης στην εκπομπή του και μετά μείνανε. Α πούμε, μείνανε και του έκανε ερωτήσει. Και είπε ότι δεν ασχολούμαι καν, λέει. Μου είπανε κάποια στιγμή έξω ότι ο Λιάγκας είπε για σένα κάτι, ότι λες ανοησίες και ότι. Και είπα απλά, λέει, ότι έχει υψηλότερο εκεί από εμένα. Οπότε λέει, έχει δίκιο. Είπε ότι δεν εκτιμώ καθόλου το Λιάγκα επαγγελματικά. Ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Αλλά είναι πιο έξυπνο από μένα. Εδώ έχουμε update τώρα. Εδώ ότι η Σταματίνα Τσιμψιλή είπε ότι δεν έχει λόγο. Δεν έχει ανάγκη ο Νίκος Μάνησης να μπαίνει σε μια τέτοια κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα. Okay. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει και ας πούμε κοινό επαγγελματικό συμφέρον μια εκπομπή Σαββατοκύριακο με μια εκπομπή καθημερινή. Αν καταλαβαίνω καλά, η όποια αντιπαράθεση υπήρξε για τα σχόλια με τα νούμερα τότε. Ναι, νομίζω ότι τότε κάτι είχε σχολιάσει ο Γιώργος Λιάγκας που έβγαινε και έλεγε για τα νούμερα. Όταν ο Νίκος Μάνησης τη μανούρα με, το, με, το, με την AGB Nielsen ο Νίκος Μάνησης, απάντησε ο Γιώργος και το ανταπάντησε. Αλλά αυτό είναι προαιώνιο γιατί θεωρεί ο Νίκος Μάνησης, εγώ ξέρω, δηλαδή, από τη δική μου την αντίληψη, όπως έχω τα έχω λίγο στο μυαλό μου παρατηρήσει, θεωρεί ότι. Επειδή είναι και οι δύο ανταγωνιστές στο ότι. Θέλουν να κάνουν το infotainment στην Ελλάδα. Ο καθένας το κάνει με τον τρόπο του. Έτσι είναι το infotainment στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί θεωρούν αυτούς ανταγωνιστές σε αυτό. Ειδικά ο Νίκος Μάνησης, θυμάμαι εγώ να υποπίπτει στην αντίληψή μου δηλαδή ότι παλαιότερα έχει αναφέρει ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που κάναμε εκπομπή ως ζευγάρι. Εγώ και η Φέη Μαυραγάνη, η σύζυγός μου. Και όχι ο Γιώργος και η Φέη. Από τότε δηλαδή ο Μάνησης βρίσκει λίγο. Ότι είναι απέναντί του ο Γιώργος. Αλλά από το Μάνηση προκύπτει αυτό. Μάλιστα. Ο Γιώργος μπορεί να απαντάει. Χαλαρή διάθεση διακρίνω. Πολύ, πολύ χαλαρή. Και στο σπλίτ φοράνε και την ίδια μπλούζα. Είναι ίδιοι. Α, ή εκεί εγγύτη κόντρα. Ποιος θα πάρει πρώτος τον μπλε πόλο με τα λογάκι, ποιος θα πάρει τη συλλεκτική την μπλούζα. Εκεί γίνεται η μανούρα. Νικηφόρε, που στέλνεις μηνύματα, άκου λίγο. Έχεις βρει έναν τρόπο και κάνεις bold. Δηλαδή, γράφεις το μήνυμά σου και πάνω, το πάνω, την πρώτη γραμμή μας την κάνεις bold σαν να είναι τίτλος. Είναι φρικιαστικό. Μην το κάνεις. Φρικάρω να βλέπω σαν να βλέπω άρθρο στο ίντερνετ και έχει από πάνω τον τίτλο και από κάτω το κείμενο. Μα σκιάζεται. Μήνυμα είναι, μην τρελαίνεσαι. Επίσης πρέπει να ζήσει που έχει φτιάξει ένα group με μένα και την Ιωάννα στο Instagram. Σβήστο. Εντάξει Δημήτρη. Μου λέει εντάξει Δημήτρη Μπόλτ. Λοιπόν, συνεχίζω. Η σύζυγος Τίδου δεν κατάφερε να κρύψει η παιδιά μου την ενόχλησή της όταν αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανάρτηση της Άννας Χατζησοφιά που αφορούσε τη Βίκυ Καγιά. Η Άννα Χατζησοφιά έκανε μία ανάρτηση και έλεγε: πόσα θέλετε, συνάδελφοι, εκεί στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για να μας τρελάνετε, υποψήφιες για το βραβείο Α γυναικείου ρόλου και η Καριοφιλία Καραμπέτη και η Βίκυ Καγιά. Να πούμε ότι η Βίκυ Καγιά είναι υποψήφια για το Πολύδροσο. Για το Πολύδροσο, μπράβο. Πρωταγωνιστή σε μία ταινία. Ναι, και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Άννα Χατζησοφιά που έκανε αυτή την ανάρτηση. Η οποία Άννα Χατζησοφιά δεν έχει δει καν την ταινία. Ναι. Εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί. Αν την έχει δει και δεν της άρεσε. Ναι, το να πεις ότι εγώ το είδα και θεωρώ απαράδεκτη αυτό. Την υποψηφιότητα της Βίκυς Καγιά, το καταλαβαίνω. Να ξεκινάς όμως και να λες ότι είναι μια ταινία την οποία δεν έχω δει και μου κάνει εντύπωση που η Βίκυ Καγιά είναι στην ίδια κατηγορία υποψήφια με την Καριοφιλία Καραμπέτη. Το καταλαβαίνω. Τώρα, ας πούμε, ακόμα και δίκιο να έχει. Ή ας πούμε είπε κάτι πολύ προσβλητικό ότι προφανώς λέει την επιλέξανε για να κάνει την όμορφη. Ναι. Αν δεις πλάνα από την ταινία εντωμεταξύ, καθόλου την όμορφη δεν κάνει η Βίκυ Καγιά. Τσαλακώνεται φουλ. Ναι. Οπότε το θεωρώ. Και για την εκπαίδευση που λέει, δεν γνωρίζουμε παιδιά τι έχει κάνει και τι έχει τελειώσει η Βίκυ Καγιά. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να λέει τι έχει κάνει. Όχι, την έχουμε ξαναδεί. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο και μετά πες τη γνώμη σου. Υπό μία έννοια όμως. Μια... Δεν μπορεί να κόβονται άνθρωποι. Όχι να κόβονται. Αλλά μια τέτοια υποψηφιότητα δεν την έχουμε λίγο συνδέσει στο μυαλό μας και με μια συνολικότερη πορεία ή τουλάχιστον με ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Έβλεπα ας πούμε τις προάλλες τους υποψήφιους τώρα για το βραβείο Χόρν, τα αγόρια. Που είναι και ωραίες της Χαλκιάς μεταξύ αυτών.
Και ξέρεις, δεν τους ήξερα τους περισσότερους, αλλά υπέθετα ότι έχουν κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στο θέατρο και έχουν τραβήξει κάπως, ας πούμε, την προσοχή και δεν είναι η πρώτη τους δουλειά. Εδώ δεν είναι λίγο περίεργο ένας άνθρωπος με την πρώτη του δουλειά που δεν είναι και ακριβώς, δεν έχει κάνει μια πορεία. Δεν πάει σε άνθρωπος με πορεία, πάει σε πρωτοεμφανιζόμενο. Ναι. Που έχουν κάνει όμως κάτι. Αυτό στον κινηματογράφο, ας πούμε, στην Ελληνική Ακαδημία. Δεν είναι υποψηφιότητες, δεν έχουν κάποια σχέση με την πορεία που έχει κάνει ο άλλος και με το αν βρίσκεται στο χώρο. Για τις ταινίες τις συγκεκριμένες είναι όμως. Οι ταινίες διαγωνίζονται. Οπότε, αν η ταινία θεωρήσει ο σκηνοθέτης ότι θέλει αυτόν τον πρωταγωνιστή, ο πρωταγωνιστής με τη σειρά του θα μπαίνει υποψήφιος στις κατηγορίες ως πρωταγωνιστής της ταινίας. Και απ' την άλλη. Ποια είναι η καλιά. Να σου πω και απ' την άλλη όμως. Δεν είναι ο ηθοποιός. Δεν είναι βραβεία ηθοποιών. Είναι βραβεία των ταινιών. Νομίζω ότι είναι του ρόλου. Για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Για την ταινία. Απ' την άλλη, όμως, δεν θα ήταν άδικο. Πες ρε παιδί μου ότι έχει μια αναλαμπή η Βίκυ Καγιά και είναι φοβερή σε αυτό το ρόλο. Δεν είναι άδικο, ας πούμε, να μην διεκδικήσει κάτι επειδή δεν είναι στο χώρο χρόνια. Άδικο, όχι, δεν λέω να κοπεί κάποιος. Απλώς όντως σε παραξενεύει. Δηλαδή, αν βλέπεις τα ονόματα και είναι υποψήφια Καριοφιλιά Καραμπέτη, υποψήφια Βίκυ Καγιά, λες αυτά τα βραβεία πια, ας πούμε, είναι για το one-off ότι κάνει κάποιος φέτος. Γι' αυτό δες την ταινία. Και, εγώ θα τη δω στο γιατί μου άρεσε και η αισθητική του τρέιλερ που είδα. Ναι, και εμένα με τράβηξε λίγο. Στο Πολύδωρο σου έλεγε. Ναι. Στο Πολύδωρο έχει και μια πολύ ωραία ταβέρνα. Βέβαια. Αν έχουμε πάει μαζί, μετά τη ζωή είναι η φέτα ένα γκονάρι. Για να ένα πράγμα. Ξύδια, πολύ ωραία. Να φαγηθεί κούλα. Και μεγάλες ποσότητες χορταστικές φίλε. Πώς το σύνδεσε, έχει το φαγητάκι πάλι. Λοιπόν, μα πες μου. Και μετά το φαγητάκι κάνουμε, Βασιλική. Αράζουμε στη στρωματάρα μας. Στην κρεβατάρα μας, στο δωμάτιό μας, εκεί που έχουμε φτιάξει το καταφύγιο μας, Γκοτσόπουλος Home. Θα βρείτε μοναδικές εκπτώσεις, γι' αυτό σας τσιγκλάω τώρα, γι' αυτό σας εφιστώ την προσοχή. Σε όλα τα έπιπλα λοιπόν, μοναδικές εκπτώσεις 18 έως 31 Μαΐου. Γκοτσόπουλος Home, μπορείτε να αποκτήσετε τα έπιπλα που χρειάζεστε σε ειδικές διαστάσεις όσο εσείς θέλετε, να ακόμη και τα δωμάτια που έφτιαξε η γυναίκα του Ζούκεμπερ που λέγαμε, να αναπαράξετε δηλαδή, να αναπαραστήσετε. Ορίστε. Τα δωμάτια που εσείς έχετε στο μυαλό σας, που το έχετε δει σε ένα περιοδικό, που το έχετε φανταστεί, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι το δωμάτιο της. Καλή ώρα, της Taylor Swift. Και θέλετε να το κάνετε. Στον Κοτσόπουλο θα πάτε. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι, με βάση επαγγελματίες που βλέπουν το χώρο σας, σας λένε αυτό που θέλεις, εδώ γίνεται. Εδώ δεν γίνεται. Εδώ γίνεται στις διαστάσεις αυτές. Εδώ πάει η γωνία. Εδώ είναι το μπαλκόνι. Εδώ το ένα, εδώ το άλλο. Οι άνθρωποι γνωρίζουν. Είναι επαγγελματίες. Gotsopoulos.gr. Τα καταστήματα είναι στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλι. Μεγάλες εκπτώσεις, τσεκάρετε το. Είναι η ευκαιρία να μπείτε στον κόσμο του Γκοτσόπουλου. Στείλτε μήνυμα λοιπόν Γκοτσόπουλος και ονοματεπώνυμο μέσω Viber στο 698-104-104-6. Γιατί διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αυτός ήταν ο Γιώργος Λεμπέσης, από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου στα πρώτα άλμπουμ, Εξάρτηση. Δεν ξέρω αν ήταν στην Εξάρτηση. Πάντως εμείς είχαμε ένα αγαπημένο τότε επί μάχου. Το Είμαι τρελός καουμπόι. Α, τρελός καουμπόι. Εγώ το Μέρλιν Μονρό. Ωραίο. Τότε έβεζε πάρα πολύ αυτά. Όπως επίσης. Όχι. Και με τον Ντόλι είχε ένα ντουέτο. Είχε με τον Ντόλι ντουέτο. Βέβαια. Τον έλεγε Πατερούλη τον Ντόλι. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω ότι υπήρχε έτσι αυτή η επαφή. Ότι υπήρχε ο Ντόλι. Υπήρχε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπες μας. Ξέρω ότι έχετε κάνει τη βόλτα σας και στους άλλους σταθμούς και έχετε καταλήξει ότι αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί είναι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βριστούμε, αν θα σας πούμε κάτι που είναι επικοδομητικό, ενδιαφέρον ή όχι. Μπορεί να πλατιάσουμε, μπορεί στο τέλος της ημέρας να είμαστε βαρετοί. Σίγουρα όμως είμαστε αυθεντικοί. Αυτά που λέμε δεν είναι γραμμένα, δεν είναι για το TikTok και αποτελούν ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η αλήθεια μας. Και εσείς φέρνετε τη δική σας, όλες οι αλήθειες. Ενώνονται και στο τέλος καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Η Βαλεντίνα λέει: ευχαριστούμε πολύ, ρε παιδιά, για όλα τα δώρα που μας δίνετε. Που να δείτε αυτό που έρχεται τώρα, γιατί θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Να γράψετε Euromappas, γιατί παίζουμε σε λίγο, αλλά. Πού θα πάμε στη Sky Express Coast να έχουμε και την κατάλληλη βαλίτσα. Όσο λοιπόν εσείς στέλνετε το μήνυμα, το δουλεύετε στο μυαλό σας. Κάνετε αυτή την εικόνα που είστε με την υπέροχη ολοκένουργια βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο και που την έχετε βρει στα Bag Stories. Εκεί που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τα ταξίδια σας. Τρόλεϊ, βαλίτσες, σακουαγιάζ, τσαντάκι, μικρότερο, μεγαλύτερο, το πορτοφολάκι και θα τους βρείτε παντού στην Αθήνα. Στο κατάστημα στη Σταδίου, στη Γλυφάδα, στο Golden Hall έχει κατάστημα, στο Athens Metro Mall εδώ στα νότια
κατάστημα. Το μεγάλο πάνω στο μόλι στο Μαρούσι, έτσι που μπαίνει μέσα και τα βρίσκει όλα, τα βλέπει απλώνονται μπροστά. Και αν δεν μπορείτε να του επισκεφτείτε, έρχονται αυτοί μέσω του bugstories.gr. Μπαίνετε, διαλέγετε και σκάνε μύτη στο σπίτι με τη βαλιτσούλα σα. Όλα πανέτοιμα για τι ταξιδάρε και τι εξορμήσει μα. Να πούμε εδώ και για τα παιδιά που συνεχίζουν να στέλνουν περιπέτειες έτσι και διάφορα ενσταντανέ από σημαντικές στιγμές στις οποίες παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικά έτσι γεγονότα. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος, με πρώην κοπέλα μου έχουμε πάει στο θέατρο και την ίδια ώρα έπαιζε η Πανάθα. Τα τελευταία 10 λεπτά έχω καλέσει τον κολλητό με κλήση στο κινητό, ο οποίος μου κάνει περιγραφή. Στον κολ καταλαβαίνετε παραλίγο να με δίρουνε. Ναι, ρε φίλε, ο άλλος πάει και καταθέτει την ψυχή του πάνω στη σκηνή και σε κάθεσαι από κάτω και βλέπεις μπάλα. Πήγαινε δες μπάλα, να πούμε. Η προδοσία είναι. Είναι και ωραίο, δηλαδή, είναι και ευγενικό. Η προδοσία είναι μεγαλύτερη απέναντι στην παράσταση ή απέναντι στη συνοδό ή στο συνοδό. Τι θέμα προδοσία. Στην είναι παράσταση, νομίζω. Στο συνοδό τώρα. Ευαισθησία, τώρα μάπα μου θα τα ακούσεις. Δεν είναι. Δεν σκέφτεσαι τον συνάνθρωπό σου, ο οποίος κάνει τη δουλειά του αφενός. Αφετέρου είναι και μια δουλειά που έχει να κάνει με την ψυχή του. Δηλαδή δεν είναι ότι φτιάχνει παπούτσια εκείνη την ώρα που έχει να κάνει με τα χέρια του, να το υποτιμώ. Αλλά πρέπει να είναι στόχο προσιλωμένο σου, καταθέτει ένα κομμάτι της ψυχής του. Και εσύ πας εκεί πέρα και τον γράφεις. Δηλαδή πας επιδεικτικά και τον γράφεις. Πας εκεί που αυτός αφήνει την ψυχή του και φτύνει. Φαντάσου όμως την κρίνια θα έχει από την κοπέλα του για να πάει θέατρο, ε. Πάντως, ρε παιδιά, άμα δεν το έχετε με το θέατρο, μην πηγαίνετε. Γιατί φέρετε τους ηθοποιούς πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Έχω πάει σε μικρό θεατράκι, πολύ μικρό από αυτό που ρε παιδί μου που κάθεσαι. Καλά, θα σου πω εγώ και κοπέλα. Περνάει ο ηθοποιός δίπλα σου. Πολλές φορές κάθεται και δίπλα σου, αφού είναι εκείνη θέση. Έπαιζε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Έχει έρθει λοιπόν φίλος μας, ο οποίος βαριότανε. Βαριότανε. Και τον έχει πάρει ο ύπνος, παιδιά. Ναι, το έχω πάθει. Και το χειρότερο. Γιατί έχει σταμάτησε να πηγαίνει στο θέατρο. Όχι, έχει απλώσει τα πόδια του. Όχι, στη σκηνή μέσα. Και περνάει ο Δόλιος ο Μαρκουλάκης και αναγκάζει την και πηδάει τα πόδια του. Μιλάμε ρεζίλι των σκυλιών. Αντικσότητα. Ξανά έπαιξε ο Μαρκουλάκης σε μικρό θέατρο από τότε. Σε ρωτώ. Όχι, πάντα στη σκηνή. Όχι, αλλά ξαναπήδηξε. Σίγουρα. Πάντως. Εγώ το έχω. Εγώ τώρα πρόσφατα που πήγα να δω το Terror που σας έλεγα, που είναι αυτό που είναι μαζί με τον Μάρτυρα κατηγορίας, που είναι οι δύο παραστάσεις που είναι. Που συμμετέχει το κοινό. Παιδιά, και γίνεται χαμός. Συμμετέχει το κοινό, ναι, ως κρατήριο και ως ένορκοι. Ως ένορκοι δικαστές. Ναι, ναι. Και στο τέλος ανοίγουν τα φώτα πλατείας και ψηφίζεις για το ποιος είναι ο ένοχος. Αν είναι, πολύ θέλω αν να είναι πάω ένοχος σε ο κατηγορούμενος. Μωρέ, αφού ένοχος, θα ψηφίζεις μόνιμα εσύ. Ακούστε το καλύτερο. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μικρό το θεατράκι, γιατί υποτίθεται ότι είναι τα έδρανα των ενόρκων. Λοιπόν. Τι έχω ζήσει. Είμαι έτοιμος να πεθάνω, νομίζω. Έλα, παιδί μου. Έχω ζήσει πολλά τα πάντα. Όχι, δεν έχει ζήσει. Δεν έχει και τίποτα άλλο. Έχει. Τώρα θα αρχίσει η κατηφόρα. Θα μας πεις τι έγινε στο θέατρο. Τέλος πάντων, θα σας πω. Παιδιά είναι. Όχι τίποτα άλλο, μην τα τεινάξει και δεν ακούσει τίποτα. Το μάθαμε. Σωστά. Δεν είναι το μεταξύ καθίσματα αυτόνομα. Είναι όλο πάγκο. Ενιαίο. Ναι, όχι πάγκο, σαν μεγάλα παγκάκια. Αναμονή σε νοσοκομείο. Ακριβώς. Οπότε είναι δίπλα. Έχει μαξιλάρια δηλαδή και κάθεσαι δίπλα στον άλλον. Σαν καναπέδε, να σα το πω μεγάλη. Λοιπόν, και είναι στο παραδίπλα. Τι. Ναι, σαν το σουάρ, μπράβο. Και είναι στο παρά μπροστά, στην μπροστανή μου. Και καταλαβαίνετε ότι είναι και αμφιθεατρικό δηλαδή. Οπότε όσο πιο μπροστά, τόσο πιο κάτω. Ναι. Τους βλέπεις δηλαδή. Ναι, κάτω. Ναι, ναι, ναι. Και η παρά μπροστά, παιδιά, είναι μια κυρία, η οποία ποιος ξέρει τώρα τι μανούρα έχει φάει. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήταν και στα καλά της. Ενώ στην καλύτερη της διάθεση. Ναι. Καλά, δεν είναι θέμα διάθεσης, δεν ήταν καλά. Γυρίζει η παιδιά δεξιά και αρχίζει να βρίζει το διπλανό. Χωρίς λόγο. Είχε έρθει τώρα για μανούρα. Μιλάμε για πινελίκια. Τον άγνωστό της διπλανό. Ο άνθρωπος, μιλάμε για πινελίκια. Τι έκανε. Ήταν ένας κακομύρης επειδή τον φερόταν έτσι. Τον πινελίκωσαν. Κοίταγε την παράσταση για να μην την κοιτάξει. Σου λέει άμα την κοιτάξω φάω και καμιά φάπα να πούμε. Βέβαια. Ή εν πάση περιπτώσει δεν την κοιτάζω για να μην την τζαντήσω περισσότερο και να σταματήσει. Και κοίταζε την παράσταση και τρώγε τα πινελίκια το από δεξιά. Πινελίκι τον ξεφτύλισε. Μήπως ήταν η γυναίκα. Σε μια φάση ήρθε μια ταξιδιωτική κάτι της είπε ήρεμησε. Όχι ρε, αυτός ήταν ο τύπος, ήταν το παιδί, ήταν 20-25 χρόνια. Και αυτή ήταν και η κυρία, ήταν μεγάλη γυναίκα. Εντάξει, δεν έχει σημασία πόσο χρονών. Αυτό είχε ο κακομοίρης, είχε πάρει μια σοκολατίτσα και. Και εσύ μέσα σε αυτό το σκηνικό κοιμήθηκες. Πώς δεν ήμουν εγώ αυτός. Γιατί εμένα βρίσκουν αυτοί. Αυτοί βρίσκουν εμένα. Τίποτα, παιδί μου, ξέρεις πόσο θέλει. Θυμάμαι τότε που κάναμε εκπομπή στο South Coast, που είχε έρθει ένας και μου είπε: εγώ είμαι από το Ιράν. Θέλει, μου λέει. Είναι το Ιράν, μου λέει: ξέρεις ποια χώρα. Λέω: ναι, η Περσία. Θες να σου χορέψω, μου λέει, περσικό χορό. Πάει σου χόρεψε. Και του χόρευε περσικό. Καλώς. Μου το είχε πει, δεν το χόρευε, δεν ήμουν, αλλά μου το είχε πει. Καλώς. Ωραίος, πολύ ωραίος. Και δίπλα μου ένας άλλος ήρθε,
Πάνω στο, δεν το ξεχάσω ποτέ. Και κάθεται, βάζει τα χέρια του στην κοιλιά του και αρχίζει και έκανε μπροστά πίσω το σώμα. Μπρος πίσω. Και ήμουν εγώ, έκανα εκπομπή και δίπλα μου ήταν ένας που ήταν μπροστά πίσω. Και δίπλα μου ένας, παραδίπλα μου ένας που χόρευε. Τι ωραίο! Να σου χορέψω ένα παραδοσιακό χρυνιώτικο. Ξέρεις τι καλά το κάνω. Χριστέ μου, τι τραβάω. Τέλος πάντων, είναι φοβερά πράγματα στα θέατρα. Φοβερά πράγματα στα θέατρα. Πώς είναι τώρα, τα έχει ζήσει κάποιο περιστατικό να, να σηκωθεί ένας θεατής και να σας πει κάτι, να σας απευθύνει, το λόγο? Όχι, αλλά έχω ζήσει να έχω πάει με φίλοι μου που ξέρουν, ναι. Στο θέατρο, καθόμαστε εκεί στο Καρέζι, που είναι και λίγο αμφιθεατρικό ήταν το θέατρο. Και α, το Καρέζι, γιατί δεν τον περιμένω στον κοντό. Όχι, ναι. Στο Κάπα. Το Κάπα είναι το παλιό το Καρέζι. Όχι, το Καρέζι είναι και στην Ακαδημία. Άλλο, ναι. Και τέλος πάντων είναι πολύ κουρασμένοι φίλοι μου, έτσι, και όπως και βλέπουμε, και είμαστε και μπροστά, καταλαβαίνεις τώρα, και αμφιθεατρικά λίγο κτλ. Λέει λίγο κατηφορικά, την παίρνω ύπνος. Την έχω δει ότι την έχει πάρει ύπνος, κάνω ότι δεν βλέπω κτλ. Αλλά εκείνη την ώρα, έτσι όπως κοιμάται, αρχίζει και γέρνει μπροστά. Μπροστά. Το έχω πάθει με το Χατζηγιάννη. Οπότε όπως είμαι έτσι και βλέπω, γιατί εγώ είχα και με τον Κώστα τον Καζάκο, είχαμε συνεργαστεί, δηλαδή ήμουν ξέρει πολύ. Όπως είμαι έτσι και βλέπω, απλά βλέπω με την άκρη του Κωνσταντίνο. Τη βλέπω λοιπόν που αρχίζει η γέννη και απλά κάνω έτσι το χέρι μου δεξιά. Να τη σηκώσω. Χωρίς πολλά-πολλά. Για να μην κρατήσει, να μην φύγει μπροστά στο βραστινό. Α, έκανες όπως κάνουν οι μαμάδες στα παιδιά τους όταν είναι στο διπλανό κάθισμα και φρενάρουν απότομα. Αυτό. Και απλά όλη την παράσταση την έβγαλε με το χεράκι με το κίνδυνο διακριτικά. Αμήν τι άλλο, να μην γύρει και φύγει μπροστά. Καλά, και είχε, δεν την ξυπνούσε. Δεν μπορούσε. Ήταν πτώμα μου. Πάντως, εγώ γι' αυτό σταμάτησα να πηγαίνω θέατρο, επειδή ξυπνάω νωρίς και όποτε πήγαινα τον έπαιρνες γλυκό έγερνα, και εκεί που το κατάλαβα ήταν στις, σε παράσταση των όχι ρε πας Παπαθανασίου, ποιο είναι το άλλο δίδυμο, Ρίγας Αποστόλου, που είναι γρήγορες, που έχει ροή, πολύ ροή και φωνή και ατάκα, και φωνή και ατάκα, και αφού με πήρε και εκεί ο ύπνος είπα δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Έχω ρίξει ένα καταπληκτικό ύπνο εδώ στη στέγη στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Να είναι όλοι αυτοί πάνω και να τα λένε σχεδόν σαν ψαλμουδία, παιδιά, 2 ώρες καθαρού ύπνου βγήκα έξω. Το κοιμήθηκες όλο, ρε, το κοιμήθηκα όλο από την αρχή, ναι, ναι. Μπράβο, ρε Παλάσσα. 2 ώρες καθαρού ύπνου. Ναι, ναι, ναι. Pure, καταπληκτικό. Δεξιά είχα δικό μου άνθρωπο, αριστερά είχα δικό μου άνθρωπο. Όποιος μη δεν είδε τώρα, δεν με νοιάζει και πολύ. Ναι, μόνο και σκοτεινά τώρα εκεί πέρα, δεν βλέπουνε. Να σου πω και κάτι, ούτε γελάγαν, ούτε ατάκα, ούτε φωνάζανε. Μην κοιμήθηκαν και οι ίδιοι στο τέλος. Ναι, ναι, θα μπορούσαν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έχουμε ακροατή να παίξουμε. Οχ, έχουμε θελοντή. Τι να πεις για μένα, πέθαινα για σένα. Και σήμερα διεκδικείται από τη Sky Express, παιδιά, 2-3 Letter Tour. Ναι. Ένας από τους 4 θα είστε, την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Καλέ. Να πούμε και στο Στέλιο καλημέρα που λέει, μιας που λέτε για θέατρο. Έλα, καλημέρα. 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 Ποια πήραμε? Η Ξανθίπη, γεια σου ρε Ξανθίπη. Καλημέρα κορίτσι μου, τι κάνεις? Δεν το περίμενα, καλημέρα. Το περίμενες, σε πήραμε όμως, τέλειωσε τώρα αυτό. Τσουπ να είμαστε. Εκεί που δεν μας περιμένεις. Αυτά είναι. Πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε? Παιδιά, είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι από το σπίτι, δουλεύω. Έλα ρε, πρέπει να έρθω Θεσσαλονίκη, παιδιά, να σας πω ότι... ναι, πρέπει... Τι έγινε πάλι, έχουμε... Τι να σας πω, έχω τώρα άλλη μεγάλη ιστορία. Θα σας την πω και αυτό. Πρέπει, με λίγα λόγια, πρέπει να πάω και να έρθω αυθημερών από Θεσσαλονίκη. Μόνο εγώ και εγώ φαρμάκι τα ζούμε αυτά. Λοιπόν, Ξανθίπη, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε? Πανέτοιμη, έχω πάρα πολλέ γνώσει γεωγραφία. Αυτό φοβάμαι. Πάμε λίγο άκου, γιατί είσαι και μάπησα. Από το 1 ως το 10. Το 8. Πάμε έκτο. Έλα ο Euromappas. Έλα καλέ. Από. Τι θες μωρή? Λοιπόν, ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν? Α, η Κουντούζ. Τι το γουγκλάρεις μωρή, τα ακούω. Αφού τα ακούω. Θελάτε και στη Δή μου δουλεύω κατά αυτό το χρόνο. Δουλεύει άλλη τώρα βρήκε να δουλεύεις. Περνάμε κάτι αιτήσεις. Η Κουντούζ, το Κανταχάρ, η Καμπούλ. Να ξέρω ποια είναι η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ή το Τζαλαλαμπάντ. Ακού γλώσσα. Ναι. Αφού είναι μάπησα, είναι. Ξανά είναι μία. Λοιπόν, περίμενε εδώ. Ξανά θες ή το ξέρεις? Πες τα αργά και καθαρά. Πες μου, ξανά θες το... Ξανά! Άλλη μία θα μου πει τις επιλογές, Δημήτρη μου. Έγινε, τα δύο πόδια σαν παπούτσι μας έχει βάλει αυτή. Λοιπόν, περίμενε να το δω. 5, ωραία. Λοιπόν, ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν? Α, Κουντούζ, Β, Κανταχάρ, Γ, Καμπούλ ή Δ, Τζαλαλαμπάντ? Η Καμπούλ εννοείται. Καμπούλ!
Και λέω θα την πατήσει με τσαλαλαμπά. Όποιος έχει δει την ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Ναι, θα θυμάται αυτό. Τζον Ράμπο, αποστολή στο Αφγανιστάν. Τζον Ράμπο 3, αποστολή στο Αφγανιστάν, γνωρίζει. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ξανθίβη μου. Μπήκες, είσαι μέσα. Έχεις 25% πιθανότητες. Α, και αν κερδίσεις, πού θα πας με την Sky Express? Θα διαλέξω. Δεν έχω αποφασίσει. Εντάξει. Μ' αρέσει. Έχεις μέρες μπροστά σου. Ναι, θα σε ξαναρωτήσουμε την Παρασκευή αν κερδίσεις. Ο προορισμός είναι ίσονος σημασίας. Το ταξίδι μετράει. Τι είπε τώρα? Εσείς πείτε, τι είπε. Τι είπε? Ότι σημασία δεν έχει εκεί που θα πας. Είπε ίσονο σημασία. Τι σημαίνει ίσονο σημασία? Χαμηλή σημασία. Μικρότερη. Ναι, μωρέ. Και το. Μίζωνο. Το αντίθετο. Μίζωνο είναι πολύ και το άλλο που ίσονο. Μίζωνο είναι που ξέρει και από μουσική. Και τι παίζει ρόλο το. Αλήθεια τώρα. Ναι. Δεν ξέρει τι είναι η Ελλάσσονα, η ίσονα. Έλειπε, είχε πάει στο foundation της νομικής. Όχι, παιδιά, τότε. Ευχαριστώ, Ξανθή, που μας έκανες κουβάρι εδώ πέρα. Ήμουν παιδιά, sorry, Ιωάννα, sorry. Ιωάννα, sorry. Δεν πειράζει, Ξανθή μου, θα τα ακούσω έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, φιλιά. Παιδιά, να πω κάτι άσχετο. Όχι. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Γιατί? 21. Ναι. Κωνσταντίνο και Ελένη. Βέβαια. Και στο Γιώργο το ίδιο λέμε και στο Δημήτρη το ίδιο λέμε. Σωστά, και στο Γιάννη. Και στο Γιάννη το ίδιο λέμε. Ξάστα, το παίρνω πίσω. Δεν πειράζει. Μάλιστα. Λοιπόν, μην ξεφεύγεις, μην ξεφεύγεις. Εμένα με πήρανε σαν φυσικό ταλέντο εκεί. Με τη φωνή, κατάλαβες. Τι έπαθε? Εντάξει, δεν το καλλιέργησα. Δεν έμαθα, όχι τη φωνή. Τι, δεν, η μουσική είναι τα πρώτα από τα πράγματα που μαθαίνει. Ναι, ρε παιδί. Η Ελλάσσονα και η Μίζωνα. Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά. Δεν τα θυμάμαι. Τι θυμάσαι εσύ να λέτε? Την Ελλασσόνα. Χονότες, στο πες, πιανάκι λέγαμε. Τι πράγματα. Ντόρε, μη αυτά. Παιδιά μου είχαν δώσει CD με τη Μαρία Κάλλας. Τα. Τις ασκήσεις που έκανε η Μαρία Κάλλας. Και μου λέει θα τα ακούσω όλη μέρα. Εγώ μετά πήγαινα στο ραδιόφωνο και έπαιζα σφακιανάκι. Μωρέ, μας κάνεις μια άσκηση τύπου Κάλλας. Ναι, για κάνω. Εγώ να θυμάμαι, παιδιά, σαν αηδόνι, ε. Εσύ ήσουν σαν αηδόνι ή Κάλλας? Όχι, Κάλλας. Ωραία, Δημήτρη. Ναι, αφού έλεγα η Κάλλας είναι ή μου έχουν δώσει η Σιντή με πουλιά. Σιντή με πουλιά, είπε. Τρελάθηκε. Στη λυρική μοιράζουν οι συντή με πουλιά. Μην είναι αυτό. Ναι, ρε. Όλα εκεί καταλήγουν. Ναι. Λοιπόν, μάπες, πάμε για τα τελευταία μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Λοιπόν, συγγνώμη. Α, μισό λεπτό. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα με όλο αυτό το μπέρδεμα που έγινε με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να ξέρεις πού θα πας με ασφάλεια. Να ξέρεις ποιος είναι αυτός που θα σου εξασφαλίσει. Το μηδέν άγχος, όχι το λιγότερο άγχος, το μηδέν άγχος. Να ξέρεις ότι εκεί θα πας. Λοιπόν, το πρόγραμμα λέγεται The In My Home Enter. Το έχεις για το σπίτι και είναι αυτό που θα σου εξασφαλίσει την απόλυτη ηρεμία, να είσαι χαλαρός και ήρεμος και να μην αγχώνεσαι. Άσε τους άλλους να αγχώνονται για να βρουν το καλύτερο και το χειρότερο και ποιο τιμολόγιο θα προτιμήσουν. Με το The In My Home Enter έχεις σταθερές χρεώσεις, χωρίς εκπλήξεις και τώρα με κάθε νέο συμβόλαιο έκπτωση 50 ευρώ. Στο λογαριασμό και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες. Τσεκάρετε το λοιπόν The My Home Enter. Αν θες και εσύ να μάθεις περισσότερα, day.gr. Χρωστάω λοιπόν το μήνυμα εδώ του Στέλιου που λέγαμε για τις θεατρικές παραστάσεις. Μιας που λέτε για θέατρο, ελάτε αν θέλετε και στο αυστηρός κατάλληλο στο θέατρο Αλέξος Αλεξανδράκης που κάνουμε πρεμιέρα 1η Έκτου. Είναι από ό,τι μας λέει η μεταφορά της ομώνυμης ταινίας. Τη θυμάστε την ταινία, έτσι? Το αυστηρός κατάλληλο. Ναι. Είναι που γυρίζουν παράλληλα μια πολύ ποιοτική ταινία η οποία έτσι δένει διάφορες μεγάλες ιστορίες μεγάλων πρωταγωνιστριών με μια πορνό ταινία. Ναι. Στα break, ας πούμε. Και έχει αυτή την αυτό υπέροχη ταινία. Είναι πολύ ωραίο. Γίνεται τώρα, μεταφέρεται σου λέει και στο θέατρο. Ωραίο. Που έχει αυτή την καταπληκτική σκηνή που λέει μα πόσοι επιτέλους τη σούλα. Ναι, να πάμε. Να πάμε να τα στηρίξουμε κιόλα τα παιδιά εκεί. Να μην κοιμηθούμε, να πάμε κανονικά. Κανονικά, όχι. Καλέ, δεν κοιμάσαι εκεί. Ο Κώστας μας λέει ότι αύριο γιορτάζει όλη η Κέρκυρα την Ένωση των Επτανήσεων με την Rest Ελλάδα. Βέβαια. Είναι αργία, λέει. Ναι. Παρελάσεις, μουσικές, χαμός θα γίνει στην Κέρκυρα. Έπρεπε να το κάνουμε tour, παιδιά. Να πάμε Λάρισα στον Άγιο Αχίλιο που ήταν αργία την περασμένη εβδομάδα και να πάμε δεύτερη εβδομάδα στην Κέρκυρα που είναι αργία τώρα. Και στην Αλεξανδρούπολη δεν είχαν αργία. Θα περνάγαμε και από εκεί. Στην Αλεξανδρούπολη δεν μας. Και να το πείτε Travel Radio. Μας ακούνε καλά. Μας ακούνε στην Αλεξανδρούπολη. Πρόσφατα έχουμε στείλει μήνυμα. Δεν έχουμε να μεταδότη στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, δεν πειράζει, μισό ίντερνετ μας. Ναι, αλλά στην Κέρκυρα σου το είπα και στη Λάρισα γιατί έχουμε να μεταδότη. Καταγγελία έχω. Για άλλη βάφετε εδώ. Στο τέλος, καμιά μέρα θα έρθει και εδώ πέρα και θα φέρετε κανένα μπιντέ και θα πλύνετε τα ποδάρια σας. Να σου πω κάτι τώρα.
2-3 ώρες, Δημήτρη μου, που είναι η εκπομπή, αν έχεις άνθρωπο, σου κάνει ένα πεντικιούρ. Καλέ. Ναι. Μου κάνει μαλλιά, νύχια, μάνι πέντι. Ναι, δεν μένει κάτι άλλο. Και μικρή αποτριχωσούλα. Και μικρή αποτριχωσούλα. Δεν έχω βέβαια και κάτι, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε φροντίσει όλα. Λοιπόν, μου, δεν θέλαμε να μάθουμε αν έχεις τρίχες στο τέτοιο. Είπα εγώ συγκεκριμένα. Στο σώμα, στο σώμα. Πάντως αυτό φανταστήκαμε. Ντροπή σας. Λοιπόν, μάπες. Η άλλη κάνει κανονική αναστήλωση. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι ξεκινήσει κανονικά. Τώρα είναι στη φάση του foundation contouring. Βάζει φάση. Λοιπόν, μάπες, αν ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Βασίλης Βλάχος, Ιωάννα Λαΐου. Δημήτρη Σουγκαρέζο. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Η Γογό Φαρμάκη, Αμάντα Φούντι. Εδώ μόλις τώρα ό,τι παίρνει τη θέση της η Κατερίνα Μπούκα για την ατζέντα της. Ετοιμαστείτε πραγματικά για προτάσεις για το ψάχνι που θα σας ενδιαφέρουν και θα κάνετε και τους μάγκες εσείς στην παρέα σας, προτείνοντάς τες και μάλιστα και με τι να τις συνοδεύσετε. Θα τα ακούσετε τώρα γιατί η Κατερίνα Μπούκα τα έχει όλα οργανωμένα και στην εντέλεια. Και τα κάνει και όλα σωστά, παιδιά, να ξέρετε. Δεν ξεμυαλίζεται από τα μίντια. Κάνει και τη δουλίτσα της. Η επιτυχία δεν την έχει επηρεάσει. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Και δεν σας είπα τίποτε ακόμη για την. Ρε, τι περιστατικό, υπέροχο είναι αυτό. Αυτό είναι, ναι, αυτό. Ωραίο, αυτό είναι παρατράγουδο, ωραίο. Ναι, ναι, δυνατό. Μασίφ. Ναι. Κοριτσάκι μου, εδώ λέμε. Κατερινάκι! Λοιπόν, Κατερίνα μου, εμείς ευχαριστούμε. Όρθιοι! Αύριο θα σας πω για το Στοκχόλμη, πράγματα που παρατήρησα και που θα βγάλω πολύ χολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή ήταν η χειρότερη. Και εσείς θέλουμε αύριο τη χολή σας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ έρχεστε όπως ξυπνήσατε. Στο τέλος, ελπίζουμε να σας παραδίδουμε. Στις δουλειές σας, στην καθημερινότητά σας, χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Μάπες μου, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα.